Γεια χαρά, Μαγκές. Καλησπέρα. Να και τα... Τι γίνεται, ρε Μαγκές μου. Ακή. Τι. Θα πω κάτι. Πες το. Όταν συζητάω για Ολυμπιακό, δεν ζεσταίνω. Να, τώρα πούμε πέντε πράγματα για το μάτι. Κοίτα πώς θα γίνεις. Λες. Ε, καλά, ό,τι σου λέω. Δεν νομίζω. Πάντως, ο κόσμος ανησυχούσε προχτές, που είναι ο Άκης, που είναι ο Άκης. Ναι. Ε, είπα πήγες για πάγκες. Δεν χωράμε. Δεν χωράμε, ρε Τάκη. Δεν δώσα τέσσερα. Έλα, χώραγες, έλα. Θα έφευγε το κύπελο του, ξέρω εγώ, ένα κύπελο. Όχι, δεν είναι κανένα κύπελο. Ποιος είμαι εγώ ή οποιοσδήποτε, ναι, από εμάς που θα στο κύπελο, στο κάθε κύπελο και στην κάθε κατάκτηση του Ολυμπιακού. Θα... Εδώ είναι η θέση του. Ναι, ρε παιδί μου, θα χώραγες. Θα έκανα εγώ κάπως έτσι εδώ κάτι, θα... Εντάξει, δεν είμαι και 500 κιλά. Όχι, μια χαρά, Τάκη μου, είσαι αλίμονο, αλλά εντάξει, πάλι δεν χωράγαμε. Λοιπόν, φοβερή φωτογραφία. Ζήλεψα. Έχω... Έλα ρε φίλε. Τι, το λέω, τι να. Φοβερό. Ό,τι σου λέω. Τέλος πάντων, ήταν φανταστική φωτογραφία, την είδα. Ναι. Σήκαμε και... Θα, τη Δευτέρα την έχουμε... Θα την βάλω στο σαλόνι, λέω, να την βάλω πάνω στην Γάκη. Πάνω εκεί. Άστις υπερπαραγωγές. Εκεί θα το δείξεις. Αλλά του χρόνου λες να βγάλουμε... Εσύ του χρόνου, στο εκπρόσωπο από τώρα, πήραμε 11 στα 14, ναι. Του χρόνου που θα πάρουμε 14 στα 14 είσαι εσύ. Θα έχεις και πιο πολλά. Εντάξει, τάκη. Αφού όχι, εγώ λιγάκι. Ναι, τι, όχι, εντάξει. Βγες εσύ. Ναι. Και στο διάλειο θα πω εγώ. Εντάξει. Έλα, πιο πολλά κύπρα θα έχεις, Άκη. Κάτι, Άκη. Ναι, όχι, ζήλε απλά, ρε παιδί μου. Και ποιος Ολυμπιακός δεν θα ζήλευε τώρα μες στο... Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έλα, Άκη, δεν υπάρχει. Είσαι προμήχο, είσαι ευλογημένος. Δεν υπάρχει. Είσαι ευλογημένος. Όλοι οι Ολυμπιακοί. Εσύ λίγο περισσότερο που έχεις σκέψει κυπελάρες. Έκανα έτσι έπιανα. Τι έβγαζες κυπελό, έκανες έτσι. Έκανα από εδώ άλλο κυπελό. Άλλο κυπελό. Άλλο από εκεί. Άντε ρε. Έλα ρε, φοβερό. Έλα ρε φίλε. Ό,τι σου λέω. Λοιπόν. Ωραία. Γι' αυτό, Μάγκες μου, τι έχουμε, τα διαρκεία θα πούμε, εκεί γιατί με ρωτάνε τα παιδιά. Ναι. Πότε θα είναι, πότε λίγο. Όχι, αυτό είναι του μπάσκετ. Όχι, πότε λίγο, ναι. Α, την Τρίτη είναι η ανανέωση, πάμε καλά. Είμαστε με την Τρίτη πάνε. Ε? Ναι, εμείς θέλουμε, δηλαδή η διοίκηση του Ολυμπιακού θέλει να είναι το 50%, αν ανανεώσει το 50% είναι επιτυχία. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, μέχρι την Τρίτη που τελειώνει η προθεσμία, θα έχουν ανανεώσει το 50%. Ωραία. Και από Πέμπτη θα μπορεί ο καθένας να πηγαίνει να προμηθεύεται, το εισιτήριό του ή κατά διαρκεία του. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό, παιδιά. Έχουν πολυδίκαιρο στις 6.000. Αυτό είναι και... παραπάνω. Παραπάνω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, παιδιά. Και αυτό τους πονάει. Γεμάτα γήπεδα σε όλα τα αθλήματα. Κυρίως στο ποδόσφαιρο. Κυρίως στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Από εκεί και πέρα, όποιος προμηθεύεται εισιτήριο διαρκείας, αυτόματα γίνεται και μέλος του Εραστέχνη Ολυμπιακού. Με την κάρτα μέλους μπορεί να παρακολουθεί όλα τα παιχνίδια που δίνουν οι ομάδες του Εραστέχνη, τα τμήματα του Εραστέχνη Ολυμπιακού. Βόλεϊ. Βόλεϊ, μπάσκετ γυναικών, πόλο βόλεϊ, πόλο αντρών και γυναικών. Και γυναικείο μπάσκετ. Βόλεϊ αντρών και γυναικών, γυναικείο μπάσκετ. Έτσι. Μια χαρά. Του χρόνου βλέπω μεγάλα πράγματα. Ναι, τα τμήματά μας. Είμαι τόσο αισιόδοξος. Ξεκινάω από το ποδόσφαιρο. Και του Εραστέχνη και του μπάσκετ. Των άντρων και των γυναικών. Είμαι τόσο αισιόδοξος όσο ποτέ. Με αυτά που ακούω που θα γίνουν στην ομάδα μας. Ήδη έχουν γίνει κάποιες μεταγραφές στο πόλο. Εκεί νομίζω άλλη μια μεταγραφή θα γίνει. Όσοι ξέρουν από πόλο, ξέρουν και τι παίκτες πήραμε. Πήραμε ένα παιχταρά στη θέση του Σμιθ. Μεγάλος παίκτης. Το όνομα του το... δεν το θυμάμαι το άτομο. Του ξέρεις. Τέλος πάντων. Αλλά ας ξεκινήσουμε από το ποδόσφαιρο. Μια... που η ομάδα μας είναι για προετοιμασία στην Αυστρία. Λοιπόν, Τάκη... Μαθαίνω ότι οι προπονήσεις είναι φοβερές. Οι παίκτες πάρα πολύ καλά αισθάνονται μετά την προπόνηση, δηλαδή δεν είναι βαρετή. Ξέρετε, όσοι έχετε παίξει μπάλα, ξέρετε, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τι, Άκη.
Όχι τίποτα. Όλοι ξέρουμε το θέμα που προέκυψε με το Σίλβα. Ναι, να ξεκινήσουμε από εκεί. Να ξεκινήσουμε από την ανακοίνωση του Σίλβα. Του Σίλβα, ναι. Που έβγαλε σήμερα. Βεβαίως. Λοιπόν, η ζωή ενός προπονητή σπάνια πάει βάσει σχεδίου και σχεδόν ένα χρόνο μετά την άφηξή μου στον Ολυμπιακό έπρεπε να φύγω από τον πάγκο της ομάδας. Ήταν ένας αξέχαστος χρόνος, ο πρώτος που ήμουν εκτός από τη χώρα μου. Ένας χρόνος επιτυχημένος με ιστορικά επιτεύγματα σε ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Λέγοντας το αντίο, δεν μπορώ να φύγω χωρίς να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην ομάδα και τη διοίκηση, τον πρόεδρο Βαγγέλη Μαρινάκη και τον διευθύνοντα σύμβουλο Γιάννη Βρέτζο. Επίσης, τον πανταχού παρόντα Κούλη Δουρέκα και συγκεκριμένα στάθηκε δίπλα μου όσο εργάστηκα στον Ολυμπιακό για να τον πάμε όσο πιο μακριά μπορούσαμε. Για τον τρόπο που με καλωσόρισαν στη νέα χώρα και στο νέο μου σπίτι, αλλά επίσης και για το ότι. Ότι μου παρήχαν αυτή την όμορφη ευκαιρία. Και για το ρόλο που έπαιξα για την καλύτερη σεζόν που έκανε η ομάδα στην ιστορία του ελληνικού πρωτάθλημα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους παίκτες που έζησαν αυτή την καταπληκτική σεζόν στο πλάι μου, γιατί είναι πραγματικοί ήρωες σε μια μεγαλειώδη σεζόν. Τα ρεκόρ μας και τον τρόπο που κατακτήσαμε το πρωτάθλημα ήταν αποτέλεσμα των δυνατοτήτων τους, αλλά παράλληλα για τον τρόπο που δούλεψαν να κάνουμε πραγματικά το όραμα της ομάδας. Τέλος, αλλά σίγουρα και τελευταίο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φιλάθλους που κάνουν αυτή την ομάδα μοναδική. Η αγάπη και η στήριξη που ένιωθα πάντα από εκείνους ήταν μια κινητήριος δύναμη που μας καθοδήγησε κατά τη διάρκεια της ιστορικής σεζόν και ήταν ο κύριος λόγος γιατί δεν θα ξεχάσω τον χρόνο που περάσαμε μαζί. Σε όλους εσάς λέω αντίο. Φεύγω με το συνέστημα ενός ολοκληρωμένου καθήκοντος, αλλά και τεράστια υπερηφάνεια για αυτά που καταφέραμε όλοι μαζί. Μάρκο Σίλβα. Λοιπόν. Για αποφυγή στην υγεία σας. Για μας. Για αποφυγή. Εδώ έχουμε κόσμο που μας φαίνουν τα πάντα, έτσι. Ναι. Ένα με νερό. Δηλαδή απλά δεν θα μείνουμε από νερό ποτέ. Ναι. Λοιπόν. Για... Ξεκινήσαμε με τη δήλωση του Σίλβα. Γιατί ήταν το όλο θέμα που πήγε να δημιουργηθεί στον Ολυμπιακό και η όλη αυτή η ανακατοσούρα είναι... Προϊόν δικό του, μόνος του. Ξαφνικά, εκεί που η ομάδα πήγαινε ρολόι, όλα στην ομάδα πήγαιναν ρολόι, 2 ώρες πριν του φύγει, την είδε για προσωπικούς λόγους ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται πουθενά. Τουλάχιστον δεν γίνονται έτσι όπως τα κάνει εκείνος. Σε αυτό το timing. Βέβαια, ο Ολυμπιακός ενήργησε αστραπιαία. Αυτό ήταν πολύ καλό. Και αυτό ήταν δηλαδή το κουμπί της όλης της Σασίνινε και τα στεγανά που είχε ο Ολυμπιακός. Ναι. Ο Ολυμπιακός ενήργησε αστραπιαία και πήρε προπονητή στη θέση του Σίλβα και μάλιστα γνωστό στην ομάδα, έχοντας δουλέψει με επιτυχία δίπλα στο Μίτσελ. Άλλοι λένε ότι ο Μίτσελ ήταν δίπλα του όσο ήταν εκείνος. Έτσι. Την πρώτη χρονιά και αποδείχθηκε όταν έφυγε αυτός ο προπονητής. Ναι, από τη στιγμή που δεν φύγανε μαζί, δηλαδή άμα φεύγανε μαζί μπορεί και να μην το καταλαβαίναμε, αλλά έμεινε ο ένας και έφυγε ο άλλος και είδαμε και τη διαφορά στην ομάδα, έτσι. Θέλουμε να πούμε με αυτό ότι όλοι έχουμε καλές εντυπώσεις από το συγκεκριμένο προπονητή. Και να μην ξεχάσουμε να παραλείψουμε ότι δεν έμεινε στάσιμος, πήγε στη Λακορούνια, την πήγε την ομάδα τη συγκεκριμένη μια χαρά, ειδικά στον πρώτο γύρο, μια ομάδα με πολύ πενιχρό budget και με λίγους παίκτες. Εκεί που ήταν να πέσει, πήγε στην έκτη θέση. Ναι, εκεί που ήταν να πέσει, έχοντας να συναγωνιστεί τα θηρία εκεί των ισπανικών ομάδων. Και πάλι την πήγε πολύ καλά. Γενικά ο κόσμος είναι, Τάκη μου, ευχαριστημένος από αυτή την αλλαγή. Σίγουρα στην αρχή ήταν πολύ μουδιασμένοι, όπως όλοι μας. Δεν ξέραμε τι έγινε. Μπορούσε να ο καθένας έκανε εικασίες για το τι μπορεί να έχει συμβεί. Δεν είναι και πράγμα, δεν είναι και από τα πιο συνηθισμένα πράγματα, Τάκη, να σου λέει ο προπονητής στην αρχή της προετοιμασίας. Πρέπει να μπει στο αεροπλάνο, δεν μπορώ. Τα ψυχολογικά μου, τα παιδιά μου, ο γιατρός μου. Η γυναίκα μου, τα χάπια μου, τέλος πάντων, ναι. Μοιραία βρεθήκαμε απέναντι σε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και παρόλα αυτά η διοίκηση του Ολυμπιακού με τις κατάλληλες κινήσεις θεωρούμε ότι έκανε την κατάλληλη επιλογή.
Υπάρχει δικαιολογία για την πρόσληψη του. Πώς τον είπαμε τον προπονητή, του καινούριου, του Βίκτορ. Του Βίκτορ. Ναι, άστο, το μικρό θα λέμε μόνο, Βίκτορ. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει δικαιολογία, είναι γνώση της ελληνικής πραγματικότητας, γνώση του Ολυμπιακού, γνώση του κόσμου του Ολυμπιακού, τον θέλω. Ξέρει τα θέλω του κόσμου του Ολυμπιακού, έτσι, έχει εργαστεί στην ομάδα και τη δεδομένη στιγμή θεωρήσανε και όπως θεωρούμε και οι υπόλοιποι, πιστεύω, ότι ήταν η καλύτερη επιλογή. Μια που έγινε και στη δουλειά του Σάββατου τώρα αυτή η αλλαγή, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όλοι έχουμε καταλάβει, γιατί πολλοί και με τη βοήθεια και τον ΑΡΔ και κάποιων καλοθελητών θέλαν να μπερδέψουν τον κόσμο του Ολυμπιακού αυτές τις δύο μέρες. Δηλαδή όσο μπορούν δηλαδή να μπερδέψουν τον κόσμο του Ολυμπιακού, αρχίσανε και γράφανε τι δεν έχουν ακούσει τα αυτιά μας, τι ότι ο Μαρινάκης θα πάει στη Νότιχαμ. Και πού, αφού ήταν στο συνέδριο προχθές. Ναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή έρχεσαι στο συνέδριο τη Ελλάδα 7 και μετά θα έφευγε. Ναι, να πάει στη Νότιχαμ. Ναι, ή θα είναι στη Νότιχαμ, στην Αγγλία και θα φτιάχνει εδώ πέρα τα κολυβητήρια και τα γήπεδα του μπάσκετ. Τέλος πάντων, λοιπόν. Και αυτό. Και τι δεν έχουμε ακούσει. Τι θα έφευγε ο Σίλβα και θα πήγαινε στη Νότιχαμ. Μέχρι και για μας άκουσα ότι θα πάμε εκεί. Η θύρα αυτή έχει μισή. Ναι, ναι, ναι. Θα πάμε η θύρα αυτή να βοηθάει του. Πώ λένε. Του Νοτιχάνου, πώ το λέω. Τέλο πάντων. Πώ λέγονται αυτοί. Θα κάνουμε τι δασοφύλακε εκεί στο δάσο στην Νότια. Ναι, θα κάνουμε. Με βοήθεια του Ρόμπερτο Δασόν. Ναι. Το Γιαννάκη, ο Γιαννάκη και ο. Λοιπόν. Ακούσαμε πολλά τάκι και εντάξει, σίγουρα. Εδώ τώρα εδώ δεν γίνεται τίποτα και πάνε και, δημιουργούν μόνοι του. Πόσο μάλλον να έχει γίνει ένα τόσο σοβαρό θέμα. Πλακώσανε και η ΑΡΔ. Τι φεύγει ο Μαρινάκης. Ό,τι θέλουν δηλαδή. Εμείς πάμε στο Νότιχαμ. Ναι, εμείς πάμε στο Νότιχαμ. Πουλάει ο Μαρινάκης. Έρχονται οι Κινέζοι, έρχονται οι Ρώσοι, έρχονται οι Ιαπωνέζοι. Τέλος πάντων. Οι Άγγλοι έρχονται στον Πειραιά. Μεγαλύτερη πουστιά που κάνανε. Η μεγαλύτερη πουστιά όμως που κάνανε ήταν που πήγανε, αφήσανε να διαρρεύσει και καλά όλοι συνεννοημένοι μεταξύ τους. Αυτά τα site, τα καλά μας αγαπάνε. Ότι φεύγει ο Σίλβα, λέει, και πάει στην Νότιχαμ. Δηλαδή με ποιο σκοπό, αυτόματα, δηλαδή άμα σου πούνε εσένα τώρα έφυγε ο Σίλβα και πήγε στην Νότιχαμ, τι θα πεις, πω γίναμε τσάτσι της Νότιχαμ. Ναι. Έτσι θα πεις, ο κάθε φίλος του Ολυμπιακού τι θα πει, αυτό δεν θα πει. Δηλαδή τι έγινε τώρα, δηλαδή είχαμε προπονητή και τον στείλαμε στην Νότιχαμ και εμείς θα ψάξουμε για προπονητή. Όχι, αυτό μπορεί, δηλαδή εύκολα δημιουργεί ένα μπουμπούλα στον κόσμο. Μπαίνει με τη βοήθεια των άλλων. Ναι, αυτή είναι η βοήθειά τους. Δηλαδή σου δίνουν τα φώτα, λέει εκεί παίξε. Ναι. Κατάλαβες και έτσι πάνε κάποιοι Ολυμπιακοί. Σωστό. Ξέχασα να σου πω. Παρεμπιπτόντως να σας πω εγώ κάτι, ότι έγινε το αντίθετο. Έτσι, για όσους δεν το ξέρουν. Έγινε το αντίθετο από αυτό που λέτε εσείς. Ναι, ότι είχαμε μείνει ξεχρέμαστοι. Ο Βίκτορ έφερε ένα γυμναστή, ο οποίος μέχρι... Αυτό το γυμναστή που έχει. Τη Σεβίλης. Ναι. Δεν υπάρχει τόσο γυμναστής. Τώρα δεν το λέω επειδή ήρθε στον Ολυμπιακό και τον έφερε ο Βίκτορ. Και ήταν στη Σεβίλη τρία χρόνια. Εντάξει, ήταν στη Σεβίλη τρία χρόνια σε αυτό το δελομπού τη Σεβίλη που έπαιρνε τα UEFA. Μωρέ, τι πια Σεβίλη, ρε τάκι. Κι Άμστερ. Σεβίλη τώρα. Πάει και παίρνει το κολλό Europa κάθε χρόνο. Ναι, και ήταν και αυτός γυμναστής. Ποιο Europa, μωρό. Ποιο Europa, μωρό. Το πιάσε Βίλι. Λοιπόν, μην ανησυχείτε, μάγκες. Στο μεταξύ, στο διάστημα αυτό, το αφού δίνεται η προετοιμασία της ομάδας, ο Ολυμπιακός θα κάνει 5 με 6 μεταγραφές. Από τερματοφύλακα. Αν πάμε σε 6, πάμε και σε 7, σαν 7. Άστο. Εντάξει, εκεί μου. Εγώ και δεν το λέω έτσι. Το πλάνο είναι 5. Τα πιο σοβαρά πράγματα λέγονται με εύθυμη διάθεση. Επειδή ρωτάτε και πόσες θα κάνουμε, 1-2, θα γίνουν 5 με 6 μεταγραφές σίγουρα. Τερματοφύλακας, σέντρε μπακ, αριστερό μπακ, χαφ, εξτρέμ. 5 είπαμε. Και άλλη μία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Και από το ράφι το πάνω. Όχι το 300.000. Τον 180.000. Ναι. Λοιπόν, θα τα δείτε, περιμένετε. Ναι, εντάξει. Όχι, αυτό να... ό,τι είναι... γίνεται κάθε χρόνο. Δεν είναι είδηση που το λέω, θα κάνουν 5-6 μεταγραφές. Αυτό. Το γράψει και το πάνω ράφι πάλι δεν είναι είδηση. Σωστό, βρε, βέβαια. Μπράβο. Έτσι. Αλλά είναι σίγουρο αυτό που σας λέω και δεν σας λέω. Ψέματα, εμείς δεν λέμε ψέματα
Έτσι, αυτά να τα ακούν οι άλλοι, να βολεύονται οι άλλοι. Δεν προσέχετε καθόλου. Πώς βολεύονται, τι. Τίποτα μόνο, με σαμποτάρουν. Τώρα μου βάζουν τα μικροφωνάκια, τώρα να κοιτάει προς τα μέσα. Ναι, τα σύρματα, πώς θα κάνει να πάρουμε τα σύρματα, ρε. Είναι ακριβώς. Είναι ακριβώς φλόρο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, Τάκη μου, εγώ δεν θέλω να μείνω και κάπου αλλού. Εντάξει, εσύ μπορεί να μην τα παρακολουθείς τόσο, ας πούμε, ναι, και με τα ράδια και με τα Facebook και από αυτά. Τι μου φαντανέλασες, ναι, ναι, έτσι. Εγώ τώρα τα, εσύ τα παρακολουθώ. Εσύ έχεις την ηρεμία, εγώ δεν την έχω. Ποια ηρεμία να έχω. Περίμενα δηλαδή να διαβάσω τα έσχη. Χάρηκα, ειλικρινά το λέω, χάρηκα για την ωριμότητα του κόσμου του Ολυμπιακού. Ναι. Χάρηκα, τα έχω να το λέω. Μπράβο, Μάκη. Για την ωριμότητα του κόσμου του Ολυμπιακού. Πώς το αντιμετώπισε. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι, υπήρχαν κάποιοι, απλά τους περίμενα περισσότερους. Ναι. Δεν είναι, μάλλον δεν ευδοκιμούν πλέον. Δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν. Δεν τρώει ο κόσμος κουτόχορτο. Όχι. Τους περίμενα περισσότερους που μου βγαίνουν χωρίς να ξέρετε εσείς. Ρε, γιατί ξεφτιλίζεστε. Τάκι, δεν γίνεται. Είναι για ένα πες θέμα. Άκου να δεις. Δηλαδή γίνεται ένα, ναι, γεγονός, έτσι. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρουμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο και μιλάω για την προχθεσινή μέρα που έσκασε η είδηση. Ναι. Αμέσως κάποιοι, τι είναι αυτά, τι προγραμματισμός είναι αυτά, δηλαδή από τη στιγμή, ναι, που δεν ξέρεις τι έχει γίνει, πώς πας ενάντια της μίας μεριάς και αυτή η μία μεριά πάντα είναι αυτή που μένει. Δηλαδή, γιατί, ναι, ο Σίλβα φεύγει. Έτσι, ο Ολυμπιακός μένει. Ποιος είναι ο Ολυμπιακός, πάνω από το είμαι εγώ, είσαι εσύ, τα 6,5 εκατομμύρια. Ο δίπλα, ο άλλος, τα 6,5 εκατομμύρια, έτσι, ο πρόεδρος του, έτσι, το προπονητικό τίμημα, αυτοί είναι όλοι Ολυμπιακός και μένουνε. Ο άλλος έφυγε, για μένα προδοτικά και για μένα, όλους. Και για μένα. Άλλο τις ανακοινώσεις, έτσι. Δεν γίνεται, για που μου κάνεις και τον πολύ τον Πατελονάτο, να είσαι με το μέρος του Σίλβα, μόνο και μόνο επειδή η αντίθετη πλευρά, σε εισαγωγικά αντίθετη, στην προκειμένη περίπτωση, είναι η διοίκηση του Ολυμπιακού. Άλλο, να ξέρεις και να έχει γίνει κάτι μερτό για τη διοίκηση, να το γράψεις χίλιες φορές. Αλλά άμα δεν ξέρεις και πας και μου γράφεις με την πρώτη ευκαιρία αβασάνιστα, είσαι μπαθής. Και άμα δεν θέλεις εσύ να βλέπεις τον Ολυμπιακό ή τον γουστάρεις ή έχεις ξενερώσει, να λες τον πραγματικό λόγο, να λες δεν με αφήνει η γυναίκα μου να λόγο, πάω στο γήπεδο. Διευκρίνηση, για ποιο λόγο. Να σου πω αυτό το λόγο. Έξι πρωταθλήματα έχει πάρει. Όχι ρε, λέει ότι έχει ξενερώσει, αλλά ναι, ο πραγματικός ο λόγος είναι ότι μπορεί να είσαι και ρατούκλης. Έτσι. Και να θες να πηγαίνεις στο σπίτι σου γιατί ξέρεις ότι άμα φύγεις και καμιά μισή ώρα πας στο γήπεδο, θα πάει τώρα το και σύννεφο, έτσι. Αυτό είναι. Ή μπορεί να μη σ' αφήνει να σου λέει μέχρι το καφενείο, εσά που θες και εκεί πέρα και αυτά, έτσι. Δεν μπορεί όμως ο καθένας να λέει, έλα μωρέ, τι να πάω να δω, τι να πάω να δεις. Τι να πάω να δεις. Και τι βλέπεις. Το σήμα αυτό, αυτό εδώ το σήμα. Τι πάω να δεις. Και τι, για όχι. Γι' αυτό, κάτσε ρε, και αγαπάνε, ναι, μόνο, ναι, παίχτες. Δηλαδή το Σίλβα τον αγαπάνε. Όχι, αγαπάνε τους παίχτες που φεύγουν. Ναι, το Σίλβα, πράγμα τον. Και την αλλαγή που, ναι, δεν έγινε ποτέ. Την αλλαγή που δεν έγινε ποτέ αγαπάνε, ναι, έτσι. Αυτό αγαπάνε. Α, ναι, ναι. Όχι τα 6 πρωταθλήματα που παίρνει συνέχεια ο Ολυμπιακός. Όχι ο Μαρινέκης που επενδύει σε μια πτωχευμένη. Όχι, αλλά, ο Μαρινέκης είναι προδότης. Ο Σίλβα είναι ο καλός. Είναι καλός ο Περέιρα. Είναι καλός ο ένας, είναι καλός ο άλλος. Λοιπόν, αυτή βέβαια, το λέω ειλικρινά και πολύ χρόνο του αφιερώσαμε. Στους 100 να ήταν 3. Ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι ψηλιασμένος πλέον. Δεν περνάει πολύ προπαγάνδα. Κάποιοι φρέσκοι την τρώνε την προπαγάνδα. Το έχουν και το μικρόβιο μόνο του, από μόνοι τους της γκρίνιας. Έτσι. Είναι αυτοί οι τα ξέρουμε και οι τα λέγαμε. Και τολμάνε να λένε και δεν έχω διαβάσει εγώ έσκη να λένε γυρίσαμε στα πέτρινα χρόνια, μου γράφει ένα. Ρε, ποια πέτρινα χρόνια, ρε, Μπουμπούνα. Και τον είπα, Μπουμπούνα, τι να κάνω. Βριζόμουν στα Facebook. Τώρα μετά. Δηλαδή μετά, ξέρει, το μετάνιωσα, ρε φίλε. Το μετάνιωσα. Δηλαδή κάθομαι, λέω και. Τάκι μου και λέω, τι κάθομαι με ένα βλάκα. Εγώ φταίω. Ναι, εγώ φταίω που κάθομαι και σε. Πέτρινα χρόνια. Απαντώ. 43 πρωταθλήματα. Ολυμπιακό. 20 χρόνια τα 18. Και πέτρινα χρόνια. Ναι, ο Ολυμπιακός στην καλύτερη θέση που είχε ποτέ στην Ευρώπη, έτσι. 21ος. Με τη μεγαλύτερη διαφορά που το έχει πάρει η ομάδα το πρωτάθλημα από τον δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο, τον πέμπτο.
Ο Ολυμπιακός, που όλοι συμμαχούν εναντίον του Ολυμπιακού και λέγονται και μεγάλες ομάδες. Έτσι και λέω και αυτό να μου λέγε για τα πέτρινα χρόνια. Ναι. Δηλαδή, να συμμαχίσει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, λέμε τώρα εμείς, να ρίξει τον ΠΑΟ. Ή φέρτε όποια άλλη ομάδα θέλετε. Μπορείτε να διανοηθείτε ποτέ τον Ολυμπιακό σε ένα τέτοιο νταλαβεράκι? Ούτε μία. Ο κάθε φίλαθλος, ο πιο απεσιόδοξος και ο πιο αισιόδοξος, ό,τι ούτε θέλει. Ούτε στην άλλη ζωή. Δεν υπάρχει αυτό, ρε μάγκες. Και μιλάμε τώρα ότι μας πολεμάνε θεοί και δαίμονες. Και τα είδατε εδώ πέρα, δεν χώρα, αναγκαστήκαμε να μην έρθουμε τη Δευτέρα και να φορέσουν ένα κύπελλο. Ναι. Και μου λέει ο άλλος ότι έρχονται τα πέτρινα χρόνια. Πέτρα μας έχει γίνει. Πέτρα. Αν εννοείς αυτά τα πέτρινα χρόνια. Έτσι. Πέτρα. Τι τάκι μου. Τίποτα, είμαι καλό. Όχι, μια χαρά σου λέω εσύ. Και είναι να μην ασχολείσαι, είναι σχέση που άστο σου. Βέβαια θα πρέπει να δίνουμε κάποια απάντηση. Απ' τη μία καλά κάνεις. Φίλε, αλλά πόσο ρε φίλε. Εγώ έκανα μια ανάρτηση και λέω, γίνονται αυτά. Και λέω το και το. Έχουν γίνει αυτά και αυτά και αυτά. Έτσι, έχουν γίνει αυτά και αυτά και αυτά. Όταν δεν ήξερα, λέω δεν ξέρω, θα μάθω προχτές. Ναι. Χθες που έμαθα, λέω έχουν γίνει αυτά και αυτά και αυτά. Εγώ, ό,τι σας λέω, είναι καραντί. Και όποιος θέλει με εμπιστεύετε, όποιος θέλει δεν με εμπιστεύετε. Αυτός όμως που δεν με εμπιστεύετε και έχει να μου πει κάτι άλλο, ό,τι αντίθετο μου πει, θα το πληρώσει. Έτσι. Θα βάλει στοίχημα. Βέβαια. Το έγραψα στην ανάρτηση. Ναι. Και τίποτα, κανείς. Πες μου εσύ τώρα τα δικά σου, δέχομαι εγώ την οποιαδήποτε γνώμη, αλλά δεν γίνεται ρε μάγκες. Θα βάζουμε στοιχηματάκι, τίποτα, ένα καφέ, δύο καφές. Μόλις πληρώσεις καμιά δεκαριά καφέδες, θα τις κόψεις τις μαλακίες. Και δεν είπαμε να σας πάρουμε το σπίτι, εγώ βάζω μέχρι το σπίτι μου. Να σε πάω και κάπου αλλού που να, να μεταβούμε, όχι να πάω. Να μεταβούμε, ναι. Σωστό κι αυτό. Ναι. Να πούμε ότι πριν την παρεσμένο Σάββατο, ο Μαρινάκης τι είπε. Αυτή και αν είναι είδηση, αυτή και αν είναι βόμβα. Τι? Θα φτιάξει αυτό εδώ. Ναι. Φεύγει, θα φεύγει, θα το βρει από τον χώρο. Γυμναστήριο να παίζει βόλεϊ και μπάσκετ η ομάδα μας και κολυμπητήριο. Ο Μαρινάκης με δικά του λεφτά. Και θα φύγει. Και θα έχουμε Κινέζοι, Ιαπωνέζοι, Ιρακινοί, Σύριοι, Αυγανοί. Επενδυτές. Επενδυτές. Ναι. Λοιπόν, μην ανησυχείτε. Πηγαίνετε να πάρουμε τα διαρκές να τελειώνουμε. Να πάμε να στηρίξουμε την ομάδα μας, γιατί σας έχω πει και τις προηγούμενες φορές ότι αυτό το πρωτάθλημα το θέλουμε όσο κανένα άλλο. Αυτά που κάνουν τώρα θα δεις. Όσο κανένα άλλο. Και είμαστε σε πόλεμο, μάγκες. Είμαστε σε πόλεμο. Σε βρώμικο πόλεμο που κάνουν αυτοί. Εμείς ας βάλουν λεφτά, ας φτιάξουν γήπεδα, ας πάρουν παίκτες. Μια χαρά. Αλλά το βρώμικο πόλεμο όμως που κάνουν θα είμαστε απέναντί τους. Ίσα-ίσα, μας την κλαίνει. Δηλαδή, να σας πω και να σας δώσω να καταλάβετε. Αν υπάρχει ένα αντίδοτο στον κορεσμό, είναι αυτές οι τακτικές που κάνετε εσείς. Ναι. Καταλάβατε. Έτσι. Και το πάμε μία ή άλλη. Δεν ξενερώνουμε ποτέ. Όσο κάνετε τέτοιες τακτικές, όλο μας θυμίζετε τι στη δεσπού είσαστε και θέλουμε να σας υπογράψουμε περισσότερο. Απλά είναι τα πράγματα. Που μου βγήκατε και μου κάνατε σχόλια. Γράψατε όλοι οι γνωστοί Ρουφιάνοι. Πώς το αναλύσατε το θέμα με το Σίλβα και το σκύψατε όλοι πάνω στο πρόβλημα του Ολυμπιακού, ενώ ο Γκέ που είπε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν είπε ευχαριστώ. Ούτε ευχαριστώ, ούτε τίποτα. Ούτε ευχαριστώ στον Μπάγκεβιτς, ούτε ευχαριστώ στον Μελισσανίδη. Τίποτα, επειδή δεν πιάσατε το. Είπε που τα λεφτά θα πάρουμε μεταγραφές. Το ρημάδι το κονδυλοφόρο, δεν το πιάσατε το κονδυλοφόρο. Να γράψετε το ρημάδι, τα ρημάδια σας να βάλετε κάτω να γράψετε. Υπήρχε εντολή εκεί πέρα. Δεν γράφουμε τίποτα, δεν ακουμπάμε, έτσι. Δημοσιογράφοι του Κόλλου που κάνετε και δημοσιογραφία. Ρε του ΠΑΟΚ, τη ΣΑΕΚ, του Παναθηναϊκού. Μια πρεμούρα για το Σίλβα, ναι. Δημοσιογράφοι αυτοί γνωστοί. Ρε. Αντί να χαρούνε που έφυγε και να μην πούνε ρε παιδί μου. Να το θάψουν τελείως, ρε. Και να σου πούνε καλά να πάνε. Τι δουλειά έχουνε. Είναι θέμα Ολυμπιακού. Εδώ δεν γράφανε. Έφυγε ο προπονητής της ομάδας που κάνει ρεπορτάζ και δεν γράψανε. Κάνει τα παγόνια. Και μου δείχνει ζήλο στον προπονητή της άλλης ομάδας που δεν κάνει ρεπορτάζ. Που σου κάνει ρεπορτάζ. Και δεν περάζει. Και σαν κουβαδιάς. Λοιπόν, ναι. Να. Και δεκαπάζ. Για πες. Θες να πάμε σε καμία γραμμή ή να πούμε κάτι ακόμα πάνω σε αυτό. Τι, όχι, ένα-ένα θα μας έρχονται. Να δούμε και τι θα λένε και εδώ και οι φίλοι. Και πάνω σε αυτό, τι να πούμε άλλο.
Ναι, τίποτα. Η ομάδα συνεχίζει κανονικά. Μάθαμε για τις μεταγραφές, θα γίνουν. Μη σας νοιάζει τίποτα. Από εκεί και πέρα δηλαδή. Και στο καλό να πάει. Και με τον άνθρωπο τον καινούριο δεν θα επιθεωρώ ότι και κάποια παράλογα. Δηλαδή θα βλέπουμε και κάποια αυτονόητα. Δεν θέλω να κατηγορήσω, εγώ το λέω, το έχω πει από την αρχή. Και να μην θυμηθώ εγώ το εξαιστή, να μην θυμηθώ τι μου λέγανε κάποιοι Ολυμπιακοί στο πρώτο φιλικό, το περσινό, στο Καραϊσκάκι. Πω, πω, δεν τον χωνεύει το. Πώς το λέμε, τον Αργεντίνο. Τον Τζόρι. Όχι τον άλλο. Τον Καμπιάσο. Πω, πω, ναι, τι καψόνια είναι αυτά που κάνει στον Καμπιάσο, μόνο τι προπονητή. Όλοι ξέρουμε τι έχει γίνει. Εντάξει, εμείς τώρα... Να μην ξεκινήσω κάποιου Ολυμπιακού. Τι λέγανε. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να του ρίξουμε λάσπη, τίποτα. Θέλει, έχει ψυχολογικά προβλήματα, έχει πρόβλημα με τη γυναίκα του, τα παιδιά του. Μακάρι να πάει να τα λύσει. Απλά δεν ήταν έτοιμο να πάει να μπει σε αεροπλάνο, να πάει εκεί και να πει φεύγω. Θα μάθουμε γιατί το έκανε. Έτσι θα δείξει ο χρόνο. Θα μάθουμε. Όπως. Και αυτή η πράξη από μόνη της θα το είναι τιμωρία για την καριέρα του, για την επόμενη, για όλη την επόμενη καριέρα. Τι πας για προπόνηση και μετά φεύγεις. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή όσο να σε εμπιστευτεί σοβαρό σωματείο να έχει κάνει τέτοιο πράγμα, ας πούμε, στην οποιαδήποτε ομάδα, πόσο μάλλον στον Ολυμπιακό, αλλά και στην οποιαδήποτε ομάδα. Να φύγεις την πρώτη μέρα της προετοιμασίας και να πεις δεν αισθάνομαι καλά. Και μην πάει το μυαλό στο πονηρό για να κλείσει τα λέει όλα. Ναι, δεν είναι θέμα μεταγραφών, δεν είναι θέμα τίποτα. Έχω προβλήματα. Ναι. Ωραία, τα προβλήματα δεν τα παίξεις ρε φίλε με σ' άλλο πλάνο. Εντάξει, από εκεί και πέρα τα γύρω. Όταν ήρθες από την, πώς τη λένε, από την Πορτογαλία. Ναι. Για να φύγεις να πας για προετοιμασία. Θα δούμε, εγώ είμαι επιφυλακτικός. Θα δούμε μήπως το ξεπεράσει το πρόβλημα πουθενά αλλού. Ναι, μήπως πάει να υπογράψει. Άμα είναι και τίποτα τα λεφτά πολλά. Πολλά θα φύγει το πρόβλημα. Δεν ξέρουμε, θα δούμε. Δεν ξέρουμε. Εγώ... Να σου πω και να πάει τα. Να κάνω ναι, άλλο από τους λόγους. Α, τους λόγους θα πάω. Τους λόγους. Ναι. Τώρα αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Όχι, έτσι. Από εκεί και πέρα. Πώς το λέγανε οι γονείς μας, έχουν και αλλού, πώς το λένε. Πορτοκαλίες. Έτσι. Ή το μοναστήρι να είναι καλά. Ω καλά είσαι. Και πάνω απ' όλα ο Ολυμπιακός να είναι καλά, οι φίλοι του Ολυμπιακού να είναι καλά, οι οπαδοί μας να είναι καλά, οι παίκτες μας, ο πρόεδρος, η διοίκηση και μη σας νοιάζει τίποτα. Αφήστε τη λάσπη να γυρίσει στα μούτρα. Άκου τώρα Τάκη και ένα άλλο. Πολλοί κόσμος του Ολυμπιακού, όπως αποδείχθηκε, δεν του πολύ άρεσε ο Σίλβα. Αποδείχθηκε τώρα. Και δεν το λέω ότι α, έφυγε μόλις δύο σπεσίσεις, πασανίξη λέβεται, δηλαδή μόλις φύγει ο άλλος στον Πετροβολάμε. Mm. Ειλικρινά. Αυτοκί, θα μου το εξηγήσει. Ναι. Το πει λίγο γρήγορα. Εντάξει. Για οικονομία του χρόνου, σε αφήνω να μου το εξηγήσει τώρα. Ειλικρινά μιλάω, ήταν φοβερό. Δηλαδή, ο χρυσό αιώνα του Περικλέου είναι στη θύρα 7. Ό,τι σου λέω. Και αργυρό. Όχι να τραγουδιστή. Ό,τι σου λέω. Για πε. Πε το πατή, πώ το πει. Κατσάγια, να σου πει. Όχι, πε το λίγο. Δεν λέγεται και αυτό. Δυο πεσίσει, πα ανοίξει, λέγεται. Δεν υπάρχει. Έλα, τι να ξέρετε, άστε, τι να ξέρετε. Δεν είναι, όχι ο Φλόρες, τα ξέρεις τα κοιμόλα. Έλα, Φλόρες, μέχρι πρώτη δημοτικού. Άστε, τα ηλεκτρονικά είσαι καλός. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να τα κάτι, α, ο κόσμος του Ολυμπιακού, προς τιμή του, ήταν πολλοί που δεν τον γουστάρανε και το βλέπουμε στα γραπτά τους, έτσι. Δεν είχα δει όμως εγώ μεγάλες αντιδράσεις εναντίον του Σίλβα, ίσα χειροκροτάγανε. Και αυτό είναι προς τιμή του κόσμου που γουστάρουν, δεν γουστάρουν, υποστηρίζανε το θεσμό του προπονητή του Ολυμπιακού. Ναι. Σαν θεσμό, έτσι. Ότι είναι προπονητής, πρέπει να το σεβόμαστε. Μπορεί να μην γουστάρουμε ή να μην παίζουμε την μπάλα, να μην παίζει την μπάλα Ολυμπιακός που θα θέλαμε ο καθένας μας ή κάποιος από αυτούς, έτσι, ανάλογα με τα γούστα του. Αλλά στηρίζω. Αυτό είναι στα σύν του κόσμου του Ολυμπιακού. Και θεωρώ, Τάκη, ότι έχει πάρει χαμπάρι για να κλείσω ο κόσμος του Ολυμπιακού τι βρώμικος πόλεμος γίνεται και είναι ψηλιασμένος και αρκετά οριμότερος και σοφότερος. Και μου το έδωσε το δικαίωμα αυτό να το πω το γεγονός που έγινε με το Σίλβα. Αυτό και πώς το αντιμετώπισε ο κόσμος και συγχαρητήρια στον κόσμο όσο πηγαίνει έτσι δεν έχουμε αφοβηθούμε τίποτα. Εμάς το θέμα μας είναι να γεμίσουμε τα αυτό τους πονάει. Όπως ό,τι λένε ότι γράφουν, αυτό θέλουν να γίνει. Θέλει να απογοητευτεί ο Μαρινάκης να φύγει, δεν μπορείτε να τον απογοητεύσετε ποτέ. Ναι. Ο Μαρινάκης θα είναι για τα επόμενα 20 χρόνια στον Ολυμπιακό. Που θα έχει πει και θα τα πάρει και τα 20. Ναι, και μετά θα είναι ο γιος του. Με τα χάλια που έχετε. Και μετά θα είναι ο γιος του. Για να μην αγχώνεστε. Ό,τι σας λέμε. Αυτά λέγατε και με τον Κόκαλη, αυτά προσπαθείτε τώρα να. Μα σου λέω ότι δεν έχουν αποδέχτες εμάς ή τον εκνευρισμό μας. Έχουν να χαϊδέψουν τα αυτιά.
τον αλλονού να λένε πω φεύγει ο Σίλβα, πάρουμε το πρωτάθλημα. Θα σου πω εγώ το πρωτάθλημα να πάρει. Και ό,τι και να είσαι. Πω θα φύγει ο Μαρινάκη, θα πάει στην Νότιχαμ. Λες και ο Μαρινάκη έχει 10 δραχμές και δηλαδή είναι να βάλει 5 στο Ολυμπιακό, 5 στην Νότιχαμ, μετά μείνει ρέστος. Α, και ένα άλλο θέμα εκεί για την Νότιχαμ, επειδή ρωτάνε και πολύ τη γνώμη μας. Είναι καλό ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, έτσι, να είναι στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική αγορά και δεν είναι άλλη από της Αγγλίας, έτσι. Χώρια ότι για να πας εκεί σε ψηρίζουν από χίλιες πάντες, ας τολμήσει να πάει ένας από εδώ τους επενδυτές του κόλου να πάει να ζητήσει καμιά ομάδα ερασιτεχνική. Θα τον πάρουν με τις πέτρες. Ούτε κολόνια δεν μπορεί να πάρει από τα... Ρέτε κολόνια για τα τέτοια. Ας τολμήσετε ρε μάκες, πηγαίνετε ρε επενδυτές. Πώς λέγεται εκείνος ο δρόμος που πήγαμε, ωραία, που φάγαμε. Ποιος? Ο δρόμος εκείνος στο Λονδίνο που είχαμε πάει. Ο μεγάλος αυτός, πώς λέγεται? Ούτε εκεί δεν μπορεί να πάνε άκια αυτοί που λες. Σε αυτόν τον δρόμο. Εκεί είναι τα καλά μαγαζιά. Έχει ναι, και πώς λέγεται, άλλο, το θυμάσαι. Έχει την Οκαζιόν. Πώς λέγεται, ναι. Oxford Street. Πώς να λέγεται. Αυτή. Yeah. Πώς λέμε, ας πούμε, Ερμού, ναι, πανεπιστήμιο. Ερμού. Ναι, Ερμού. Τι Ερμού. Σωτήρος, τι Ερμού, Σωτήρος, εδώ στον Πειραιά, τίποτα, Σωτήρος, τέλος. Λοιπόν, τι γίνεται, Φλόρ? Πάμε σε τηλέφωνα. Κάνα βίντεο να ετοιμάσεις, φίλε, γιατί σήμερα... Το έχεις εκπαιδεύσει το παιδί το καινούργιο, το έχεις εκπαιδεύσει. Εκεί στο κοντρόλ θα κάνει μαντάρα από ό,τι βλέπω. Πατάει κουμπιά, ό,τι να είναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Γεια χαρά. Νίκος από Πειραιά. Γεια σου, Νίκο. Ήθελα να πω συγχαρητήρια στον πρόεδρο. Ήτανε τον αγάπαγα πολύ, ήταν μάγκας, αλλά τώρα είναι δύο φορές. Που τον έδιωξε ή έφυγε μόνος του, δεν με νοιάζει αυτός. Ορίστε. Που τον έδιωξε τον προπονητή ή έφυγε μόνος του, δεν με νοιάζει. Αρκεί που έφυγε από τον Ολυμπιακό. Και ο γιατί έχουμε έναν πρόεδρο πολύ μάγκα και σαν και αυτός θέλει 10. Σαν και τον έδιωξε τους προπονητές. Γιατί τον αγαπάω πάρα πολύ. Έκανε ό,τι έπρεπε να τον διώξει. Και δηλαδή μου άρεσε να τον διώξει αυτό, όχι να φύγει μόνος του, μου άρεσε να τον έδιωχνε. Α, εσύ ήθελες, ναι. Εντάξει, σίγουρα πολύ, να σου πω κάτι. Κοίτα, κάθε προπονητής έχει τα καλά του και τα κακά του. Είναι κάτι. Ξέρεις, κάτι... γιατί, ναι, το πρώτο παιχνίδι με την Bayer που χάσαμε 3-0 στο Καραϊσκάκι, μου ήρθε ένα παιχνίδι που μπορούσαμε να έχουμε την Bayer, αν δεν έχουμε κερδίσει, να έχουμε πάρει σοπαλία σίγουρη. Και γύρισε την ομάδα πολύ με φόβο, ρε παιδί μου. Πολύ φόβο έπαιζε η ομάδα σε αυτό το παιχνίδι. Μετά πάμε στην Bayer εκτός έδρας. Επιτρέπει τον Ολυμπιακό να κάνει 4-0 για να είμαστε ευχαριστημένοι. Τον έβλεπα και γέλαγε. Δηλαδή μου γύριζαν πάντερα που το βλέπω αυτό. Καλά, φίλε, να σου πω, μετά σε παιδόνουμε, αλλά ο Ολυμπιακός έπαιξε με τη... Ναι, ό,τι και να είναι, ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακάρα. Δεν είναι... Νίκο, τότε, εντάξει, σίγουρα... Η Μπάγκερ είναι μέσα στις τρεις κατά σωμάτες. Και τότε ειδικά που παίξαμε... Μπράβο, τι είναι η Μπάγκερ, δηλαδή τι είναι, τόσο μεγάλο όνομα είναι. Όχι, τότε που παίξαμε ήταν πολύ φορμαρισμένοι, εντάξει, από εκεί και πέρα σίγουρα δεν είναι εξάδικο. Αλλά ξέρεις, δεν είναι εξάδικο το παιχνίδι όμως αυτός. Το άφησε έτσι στη μοίρα του. Παίζουμε με την Arsenal, το αφήνει στη μοίρα του. Παίζουμε τώρα με πια με την ΝΑΕΚ, επιτρέπεται να χάσουμε. Ασχέτως τι έκανε αυτός ο Κοντονής, έτσι. Τι είπε, Αντελέχ. Ασχέτως τι έκανε ο Κοντονής. Α, με την ΝΑΕΚ. Ναι, δύο παιδιά δεν επιτρέπεται. Έπρεπε τους παίκτες. Τους έπρεπε να ήταν. Εκεί πέρα όντω έχει ευθύνες, γιατί άφησε τους παίκτες του Ολυμπιακού να κάνουν μπάνια στη Μύκονο, στη Σαντορίνη και ένα. Α, μπράβο, αυτό δεν εκεί έχει ευθύνες. Έχει, γι' αυτό το λέω. Καλύτερα από ό,τι έφυγε. Παιδιά, τι προπονητής είναι αυτός. Κάτσε, Νίκο, πιο πολλές ευθύνες έχει και ο Κοντονής. Ναι, να μην τα και αυτός. Άλλο, να πάμε, να σου πω κάτι για να το πάμε αλλιώς. Τι είναι αυτός με τον Κοντονή τώρα. Ναι, να το πάμε αλλιώς. Όχι αλλιώς, όπως το λες εσύ. Μπορείς να τον ψέξεις σε δύο παιχνίδια με την Anderlecht. Α, μπράβο. Έτσι. Με την Arsenal εδώ μέσα. Α, μπράβο ρε Τσιάκη. Συγκεκριμένα πράγματα, έτσι. Και το πρώτο, εντάξει, με την ΑΕΚ, σαν αποτέλεσμα, δηλαδή ότι έχασες δύο φορές από την ΑΕΚ, τώρα το πώς έχασες... Ναι, πια τώρα τους σκουπιδιάρινες τώρα, αυτό δηλαδή. Το πώς έχασες, εντάξει, είδαμε όλοι πώς χάσαμε και στο πρώτο παιχνίδι και στο δεύτερο, αλλά πάλι ο Ολυμπιακός μπορούσε να έχει παίξει καλύτερα εκεί πέρα, δηλαδή, γιατί είναι η δυναμικότητα που τελείωσε. Στο δεύτερο παιχνίδι, στο κύπελο, εκεί έφτιαγε ο Κοντονής. Ναι, στο δεύτερο, ναι. Τέλος πάντων, αυτός που έκανε ωραία, πήραμε αυτό το... Είναι πολύ καλός προπονητής, παιδιά. Πάρα πολύ καλός προπονητής. Είναι πανέξυπνος άνθρωπος. Μα ήταν στο Ολυμπιακό και ο Μίτσελ την πρώτη χρονιά πήγε καλά χάρη σε αυτό το προπονητή. Α, μπράβο. Θα δείτε τη διαφορά θα κάνει ο Ολυμπιακός. Νίκο,
Ξέρεις τι έγινε, το είπαμε και προηγουμένως. Φάνηκε, ήταν τραγκαλέα η διαφορά. Γιατί δεν φύγανε μαζί, έφυγε μόνος και ο Βίκτορ. Ναι. Έτσι, ναι, την ναι, επόμενη γωνιά ναι, και μένοντας ο Μίτσελ. Λέμε τι έγινε ο Μίτσελ. Μένοντας λέμε, ξέχασε την προπονητική ο Μίτσελ. Έτσι. Και να ξεχάσει, πως την ήξερε και καθόλου. Ναι, μηνοδιάστα, ποιος ήταν προπονητή. Ο άλλος τα έκανε όλα. Άλλο από πολύ στρακετέρια. Από το παιχνίδι με τη Μάξελ η προστριβή τους. Έτσι. Γιατί αλλιώς έπρεπε να πέσει, όπως του λέγει ο άνθρωπος, άμα πέσει θα χάναμε 3-0. Τέλος πάντων. Όπως επίσης, Νίκο, πήγε στη Λα Κορούνια, μια ομάδα που ήταν για φούντο. Τελειωμένη την είχαν, με πενιχρό μπάτζετ τελείως, να συναγωνιστεί τα θηρία εκεί στην Ισπανία. Και την πήγε άψογα. Κέρδισε και την Μπαρσελόνα. Αυτή και η Σαραγώσα μου φαίνεται μόνο την κέρδισαν την Μπαρσελόνα. Ναι. Ναι, ρε φίλε, και το σου λέω και το Μαρινάκι, τώρα έχουμε σαν κόριο Θανού. Μην τυχόν και άμα φύγει, πρόεδρος που δεν υπάρχει πουθενά είναι. Δεν είσαι καλά, μα κάνα το πολεμάνε όλοι, γιατί το πολεμάνε. Έξα, ακούσε εμείς να λέμε να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος. Συγγνώμη, Νίκο. Έξα, ακούσε κανένα Ολυμπιακό να λέει πώς θα γίνει να φύγει ο Μελισανίδης από την ΑΕΚ, πώς θα γίνει να φύγει ο Αλαφούζος από τον Παναθηναϊκό, πώς θα γίνει να φύγει ο Σαββίδης από τον ΠΑΟΚ. Να και άμα φύγουν, να και άμα δεν φύγουν, ίσα ίσα θέλουμε να μείνουν χίλια χρόνια. Αυτός που τους πονάει, αφού είναι χαρτί οι πρωί. Επειδή τους πονάει, τα έχουν ευσεβείς πόθους. Και λένε ναι, θα φύγει, ναι, θα απογοητευτεί. Περιμένετε εσείς να απογοητευτεί. Εγώ θέλω αυτόν να πούνε στον Παναθηναϊκό αυτό το. Δεν το. Τέλος πάντων, θέλω να το όνομά του. Μα κάνει να μείνει αυτός. Ο. Θέλω να μείνει αυτός. Στον Παναθηναϊκό. Και άλλος. Ας είναι έξυπνος. Πώς το λένε ο. Εδώ ο δικός μας οικογενειώτης. Ας είναι έξυπνος. Ο προπονητής δεν σπάει. Για τους προέδρους σου λέω εγώ. Γάλλο λέω. Ναι, σου λέω εγώ. Δεν σπάει, εντάξει. Φίλε μου Νίκο, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Όχι, έχει δει τίποτα άλλο. Νικόλα μου, τίποτα άλλο έχουμε να πούμε. Όχι τίποτα, εντάξει, ευχαριστώ παιδιά να είστε καλά. Εντάξει, αδερφέ, να είσαι καλά, να είσαι καλά, κόρη μου, πάντα έτσι, γερά. Καλησπέρα. Παιδιά, να λέμε κάποια πράγματα γρήγορα, γιατί και περιμένουν γράμμες και υπάρχουν παράπονα. Αυτό το site της εκπομπής που λες. Να το. Άλλο αυτό, όχι. Το πότε Facebook. Το λέμε για την. Το site της εκπομπής. Ναι. Στο Facebook. Όχι, τα και το βγάζουμε σε κάρτα. Ναι, το έχω και να το διαβάσει κιόλα. Τι να διαβάσω, βγαίνει σε κάρτα, έχει προχωράει η τεχνολογία. Ναι, το έχω, Άκη μου, το έχω. Περίμενε. Αρκεί να το διαβάσει. Το θυμάμαι εγώ απ' έξω. Άντε, για official. Να το, παιδιά, αυτό είναι η επίσημη σελίδα τη εκπομπή. Σα το λέμε, γιατί από εδώ και πέρα θα έχουμε διάφορα σε σχέση τώρα που δημιουργήθηκε και η σελίδα και σε ό,τι έχει να κάνει με διαγωνισμού. Με προσφορές των χορηγών, με φανέλες, διαρκείας. Ναι, όλα αυτά. Θα τα μαθαίνετε από εδώ, έτσι. Ναι, ναι. Τα μαθαίνετε και να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τους χορηγούς μας. Έτσι, και για αυτά που κάνουν και για αυτά που θα κάνουν για εσάς από εδώ και πέρα. Ωραία, πάμε σε μια γράμμα. Εμπρός, να το δω. Να το βγάλω, ναι. Έλα, φίλε. Τι κάνουμε. Καλά είμαστε. Πάμε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έπεσε. Λοιπόν. Γεια σου, Αφροδίτη, από την Κεφαλονιά. Εμπρός. Ναι, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα, φίλε μου. Λέγομαι Νίκος, παίρνω τηλέφωνο από Ροπό. Μισό λεπτό να σου πω το γιο μου που είναι Ολυμπιακά, φίλε εδώ. Γεια σου, Νίκο. Λέγομαι Νίκος, παίρνω τηλέφωνο από Ροπό. Κάτι είπατε. Όχι, είναι. Μας ακούει ότι έχει αφήσει την τηλέφωνο. Έλα, ρετάκι, είσαι μεγάλος, ρετάκι. Πες να χαμηλώσει. Ο γιος σου. Ναι, ο γιος σου. Τηλεόραση χαμηλώσει. Χαμηλώσει την τηλεόραση και του Νίκου να μας ακούσει από το τηλέφωνο. Κάτι είσαι μεγάλος, ρε φίλε, είσαι μεγάλος. Την τηλεόραση χαμηλώσει, ναι. Τάκι, ακούς, Τάκι. Ακούω, ρε φίλε, πάμε παρακάτω. Να ξέρεις, είσαι μεγάλος. Βλέπω την εκπομπή σου. Ναι. Και πιστεύω ότι αυτός που ήρθε ο προπονητής θα φέρει μεγαλύτερες επιτυχίες στην ομάδα. Ναι. Γιατί ο άλλος δεν τα πήγε τόσο καλά. Τρία γκολ από την Arsenal, αποκλεισμός από την Anderlecht. Δύο γκολ από την ΑΕΚ στο κύπελλο, άλλα δύο. Πιστεύω να τα πάει καλύτερα αυτός. Ναι, σίγουρα. Ο καινούριος.
Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Γεια, καλό βράδυ. Παιδιά, το λέμε και για τους επόμενους, για ευκολία δικιά σας. Όταν βγαίνετε στον αέρα, δεν κλείνετε την τηλεόραση, τον ήχο της τηλεόρασης. Και μας ακούτε μόνο από το τηλέφωνο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Στην εκπομπή θέλω να μιλήσω λίγο. Μιλάτε με εμάς. Το όνομά σου. Στέφανος λέγομαι. Έλα, Στέφανο. Είμαι στον αέρα, είμαι. Ναι, στον αέρα είσαι. Λοιπόν, καλησπέρα. Είναι πρώτη φορά που τηλεφωνώ. Ναι. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι, εντάξει, σχετικά τώρα με το θέμα του Σίλβα, το θέμα είναι να κοιτάζουμε το μοναστήρι ή τους καλογέρους. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κοιτάζουμε το μοναστήρι. Όλοι αυτό πιστεύουμε. Δηλαδή, την ομάδα μας, εντάξει, ο κύριος Σίλβα προσέφερε στην ομάδα. Βέβαια. Αλλά έκανε και τα λάθη του και ναι, παιδί μου, αλλά σίγουρα προσέφερε κιόλας, έτσι. Και γι' αυτό ήταν στο Ολυμπιακό και δεν πάβει να πει ότι τώρα που έφυγε, ότι έγινε κακός προπονητής. Ναι. Και όσο ήταν στο Ολυμπιακό ήταν καλός. Άλλο αυτό που έκανε, έτσι. Που για μένα ήταν πούλημα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, προσέφερε στην ομάδα, εντάξει, δεν το έκανε ανιδιοτελώς. Έτσι, στις υπηρεσίες του Ολυμπιακού ήταν, ας πούμε, αμύφθηκε για αυτό που έκανε. Αρκετά καλά, πάρα πολλά λεφτά. Όχι, με λίγα λόγια, ήταν άξιος, παιδί μου, άξιος και αυτός ο Ολυμπιακός μεγάλο σωματείο. Ωραία. Ναι, πάμε. Ναι, λοιπόν, από εκεί και πέρα εμείς συνεχίζουμε, μεγάλη ομάδα είμαστε, έτσι, πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον. Λοιπόν, και προχωράμε. Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει τώρα γενικότερα με την ομάδα, εμένα μου αρέσει πολύ το νοικοκυριό που υπάρχει στην ομάδα, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, σε όλα τα τμήματα, στο πόλο, στο βόλεϊ, στο μπάσκετ, δεν υπάρχει άλλη ομάδα που να είναι τόσο πολύ, ας πούμε, οργανωμένη και τόσο πολύ όπως πρέπει. Έτσι. Έχεις δίκιο, φίλε. Ναι, και να το νιώθουν όλοι, και οι φίλαθλοι και οι αντίπαλοι. Ναι. Και στην λοιπόν, από εκεί και πέρα, εντάξει, ένα φόβο έχω, ας πούμε, και πρέπει να τον πω αυτό το φόβο. Πες. Φοβάμαι πολύ τις υπόλοιπες ομάδες, ας πούμε, τους δεύτερους, τρίτους, τέταρτους. Ναι, τι. Στο τάβλι. Α. Δηλαδή, ναι. Έχω ακούσει ότι Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έχουν κάνει πολύ καλές μεταγραφές στο Φεύγα. Ναι. Λοιπόν, και στον Πλακωτό, αλλά είναι από κάτω. Εκεί, γιατί στον Πλακωτό τους έχουμε, ας πούμε. Ναι, είναι από πάντα από κάτω, στον Πλακωτό. Στον Πλακωτό τους έχουμε. Στο Φεύγα έχω, ας πούμε. Εγώ ξέρω ότι οι Ολυμπιακοί παίζουν δύο παιχνίδια. Φεύγα δεν παίζει κανείς. Γιατί πάντα μένουμε και πολεμάμε. Το Φεύγα είναι για άλλους να είναι καλοί. Πρώτα, εμείς οι Ολυμπιακοί πρώτα παίζουμε τον Πλακωτό και μετά τους έχουμε στο Φεύγα. Βέβαια, αυτοί, εντάξει, μπορεί τώρα, ας πούμε, να είναι και καλοί στην πίσω πόρτα, στις πόρτες, ας πούμε. Ναι, στην πίσω, στην κερκόπορτα. Στο δύο πόρτες έχει ζωή. Όχι. Είναι, έχει βγει και ένα παιχνίδι, τώρα λέγεται πινιστρίνη. Τώρα εμείς συνεχίζουμε, η ομάδα συνεχίζει. Λοιπόν, ο Σίλβα τώρα, επειδή τώρα όλοι οι δημοσιογράφοι τώρα ψάχνουν να βρουν θέμα και έχουν ανακύψει, ας πούμε, προβάλλουν το θέμα του Σίλβα. Ο Σίλβα ήταν ένας υπάλληλος για μένα. Τι είναι, ρε, και υπάρχει υπάλληλος. Ναι, έκανε τη δουλειά του, όπως και εγώ έχω υπαλλήλους στη δουλειά μου, ας πούμε, δεν μου κάνει αυτός ο υπάλληλος, τον διώχνω, παίρνω τον άλλον που θα κάνει τη δουλειά μου και συνεχίζουμε. Απλά είναι τα πράγματα, δηλαδή, δεν είναι καμιά αστροφυσική. Τα αυτονόητα. Ναι. Δηλαδή, συνεχίζουμε με τον καινούριο που ήρθε και από εκεί και πέρα βλέπουμε ο καθένας παίρνει την πίστοση χρόνου που του αναλογεί, έτσι, και ο καθένας από το έργο του κρίνεται. Βεβαίως. Λοιπόν, απλά είναι τα πράγματα. Δεν κάνουμε, ας πούμε, τίποτα αστροφυσικές και τέτοια, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με το θρύλο μας και όλα καλά, ας πούμε. Την γεμάτα γήπεδα, την παρουσία μας να είναι στα γήπεδα, αυτό τους πονάει ρε εσύ φίλε, ρε Στέφανε, αυτό τους πονάει. Ναι. Δηλαδή λοιπόν, να βλέπουν γεμάτα γήπεδα. Και πάμε του χρόνου τάκι για 14 στα 14. Ναι, θα έχω του χρόνου, ναι. Ναι. Και είμαι σίγουρος έχουμε και 3 ευρωπαϊκά. Και 3 ευρωπαϊκά. Ένα είπα και πάλι πριν, ας πούμε, ότι το τάβλι φοβάμαι λίγο, θα δούμε τώρα τι θα γίνει με το τάβλι. Κάτσε Νίκο να σου πω. Στέφανε. Ένα στο μπάσκετ αντρών,
ένα ναι. στο μπάσκετ γυναικών, ένα στο πόλο ανδρών. Γαλλία του χρόνου που θα έχω. Μπορεί να έχουμε και τέσσερα. Δεν θα έρθει δύο εκπομπές του χρόνου, αυτό που μου έλεγες σε μία δεν θα έρθει, σε δύο δεν θα έρθει. Σε δύο δεν θα έρθει. Και θα έχουμε άλλα. Να έρθει με τα ελληνικά, εσύ με τα ευρωπαϊκά, εγώ ρε Άκη. Ναι, ρε Άκη. Φοβερό! Μάγκε εκεί να γεμίσει η οθόνη, α πούμε. Δεν υπάρχει πουθενά. Καμία ομάδα στον κόσμο, Στέφανε, δεν έχει πάρει 14 τρόπαια κύπελο ή πρωτάθλημα στη χώρα τη. Σε μια χρονιά. Είτε Μπαρτσελόνα λέγεται. Σε μια χρονιά. Είτε, ναι, ναι. Χρονιά. Να είτε Ρεάλ. Είτε Μάντσεστερ. Να τα λέει είτε... δεύτερου, τρίτου, τέταρτου, πέμπτου. Ξέρει. Εμεί οι Ολυμπιακοί τα ξέρουμε αυτά τώρα. Οι άλλοι που είναι ας πούμε πίσω μας, που τρέχουν να μας φτάσουν σε όλα τα επίπεδα και δεν μπορούν να τα καταφέρουν με όλες τις δολοπλοκίες ας πούμε, με τα μίντια, με τις δίκες εκεί στο Sky, με εφημερίδες, με χαρτιλικόματα να πούμε, εντάξει δεν τα καταφέρνουνε. Δεν Στέφανε, ξέρεις τι είναι. Δεν μπορούν να τα καταφέρουνε κάποια στιγμή. Ποτέ. Που δύσκολο μου φαίνεται. Ποτέ. Δεν τα, να σου πω γιατί σου λέω ποτέ, δεν το λέω από εμπάθεια το ποτέ. Γιατί δεν έχουν σκοπό να τα καταφέρουν και ο σκοπός τους είναι μόνο η λάσπη. Ξέρουν ότι μόλις πάει κάποιος να το καταφέρει θα το καταλάβουμε πρώτα εμείς, εσύ, εγώ, ο καθένας. Όχι να μας το πούνε ότι ερχόμαστε, είμαστε σκληροί, είμαστε καλοί. Θα το καταλάβουμε εμείς όποια είναι καλή ομάδα ή όποια κάνει δουλειά. Πρώτα εμείς το καταλαβαίνουν οι αντίπαλοι. Όπως το έχουν καταλάβει και αυτοί τόσα χρόνια και δεν κάνουν τίποτα και μόνο λάσπη. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Συγγνώμη δική μου είναι ότι δεν πρόκειται να τα καταφέρουν ποτέ. Γιατί εμείς βάζουμε ψυχούλα σε ό,τι κάνουμε. Κάνει διατέλεια. Από τη στιγμή που όποιος εμπλέκεται σε οποιοδήποτε πόστο κι αν είναι, βάζει μέσα ψυχή, έτσι. Αυτό είναι το πάνω, ας πούμε, αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή όσες προσπάθειες και να κάνει ο άλλος, να προσπαθήσει να κάνει τηλεμαραθώνιους, να προσπαθήσει να κάνει οτιδήποτε, να πούμε, άμα δεν έχεις ψυχή, άμα δεν έχεις τα κότσια να το πούμε. Είτε αν δεν είσαι Ολυμπιακός, ρε σιγά, αν δεν είσαι Ολυμπιακός, το κουράζει. Όσο και αν είναι ο καθένας, άμα δεν έχεις ψυχή. Βρε, άμα δεν είσαι Ολυμπιακός. Δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Στέφανε, ο Ολυμπιακός θα έχει όλα αυτά που λες. Οπότε θα λες ένας Ολυμπιακός. Ναι, και δεν θα χρειάζεται για την οικονομία τη συζήτηση. Λες, αν δεν είσαι Ολυμπιακός, δεν διαθέτεις αυτά. Α, κάτι που είπες για κάτι δικαστήρια στο Sky που γίνονται. Περίμενε να δεις όταν θα γίνουν τα πραγματικά δικαστήρια και οι αγωγές. Πόσο θα κρυφτούν κάποιοι δημοσιογράφοι. Α, πάρε επιπτώντας τώρα. Στέφανε, ένα λεπτάκι, σώνει για τον χρόνο σου. Στέφανε, έφυγε ο φίλος. Όχι, εδώ. Ναι, Στέφανε, ένα λεπτό, να μην το ξεχάσω, συγγνώμη λίγο. Η Ένωση Δικαστικών και Εισαγγελέων τους αποστόμωσε όλους αυτούς τους τσάτσους. Κάποιους τσάτσους δημοσιογράφους που λέγανε ότι ήταν παράνομη η εισβολή και καλά το κάνανε εισβολή στο Sky. Παράνομη ήταν η μη σύλληψη του συγκεκριμένου, έτσι. Που κρύθηκε στον Ελλάδο. Ναι, άκου, όχι, το γράφει η ίδια η ανακοίνωση μέσα. Μ' ακούς. Που πήγαν να βγάλουν παράνομο στους δικαστές και, και την αστυνομία. Μ' ακούς λίγο. Ορίστε. Αυτά που γίνονται εκεί στο Sky είναι για το Δελφινάριο. Δηλαδή, ο Σεφερλής στο Δελφινάριο τώρα το καλοκαίρι θα κάνει αυτόν εκεί που... Που προσπαθεί εκείνος που του λείπουν τα δόντια, πώς τον λένε το Θωμαίδη, πώς τον λένε αυτό, ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτά εκεί όλα είναι για το Δελφινάριο και είναι για να ρίχνουν στάχτη στα μάτια των οπαδών τους, ας πούμε, και για να γίνονται οι τηλεμαραθώνιοι, πας και μαζέψουμε κάνα φράγκο, να οικονομήσουμε και να ρίξουμε στάχτη στα μάτια. Πού να οικονομήσουμε, κάτσε να δεις τι έχει να γίνει. Ναι, που μπερδεύτηκε ο άλλος, βγήκε εκεί στο τηλεμαραθώνιο, να πούμε, και είπε... Έχουμε μαζέψει πώς το περαιάκι. Ναι. Ναι. Μπερδεύτηκε εκεί με τα ποσά να βγούμε. 500 Είχε πει 500 35.000. Ναι, που ούτε το. Δηλαδή έναν αριθμό έπρεπε να είχε απομνημονεύσει, να πούμε και μπερδεύτηκε. Όχι, άμα είναι να πει ψέματα, λε ότι λέει θα πω 500, μετά είχε μέσα το ότι ήταν 135 και ήταν και τα δύο. Ναι. Λοιπόν. Ό,τι να είναι δηλαδή, ό,τι να είναι. Έγινε. Εντάξει, Στεφανάκο, να σε καλά γιατί έχουμε κι άλλε γραμμέ. Έγινε, για χαρά. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά, φίλε. 535. Ναι. Πάμε στο επόμενο ή έχουμε κανένα break. Μετά πήγε στη. Στη Νέα Υόρκη να μαζέψει. Εμπρό! Βομβάι Τόκιο. Έλα φίλε μου.
Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Λέγομαι από Αργυρούπολη. Είναι δεύτερη φορά που παίρνω. Έλα, Δημήτρη. Είχαμε μιλήσει πριν από 2 χρόνια περίπου μετά το παιχνίδι με την Νίπρο στην Ουκρανία. Ναι. Παρότι είναι δεύτερη φορά, πιστεύω ότι θα είχα λιγότερο άνθρωπο και λιγότερο τρακ. Τι τρακ να έχουμε, δεν μα μιλά. Θα με βοηθήσετε λιγάκι να το αποβάλω. Ό,τι γουστάρει. Κάνε να τρέξουμε με την κουζίνα. Πήγαινε με την κουζίνα τρέχοντα και ένα. Θα σου φύγει με τη μία. Ολυμπιακάρα. Γεννημένος 1η 12 του 72, είμαι 43 χρονών όσο και τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού. Έλα ρε φίλε, φοβερό! Εύχομαι να φτάσω όχι μόνο να πάω μέχρι τα 70 να με αξιώσει ο Θεός και να είμαι και τόσα και τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού μας. Λοιπόν, καταρχήν για το θέμα του Σίλβα να ξεκινήσω να πω ότι όσοι με ακούνε τώρα κάποιοι φίλοι που τέλος πάντων ξέρουν ότι αυτή την άποψη είχα και πριν, δεν τα λέω μετά. Αυτή τα έχω πει από εδώ και καιρό. Για μένα συγκριτικά με τους προκατόχους του είναι αποτυχημένος. Πάμε σε διάλειμμα σε λίγο. Ναι, είναι αποτυχημένος με ποια έννοια, κάτσε λίγο. Με την έννοια ότι έχουμε χάσει έναν τίτλο. Συγκριτικά με τον Περέιρα πέρυσι και με τον Μίτσελ πρόπερσι. Ναι, βέβαια. Στην Ευρώπη η πορεία του μία από τα ίδια. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από ό,τι κάναν και οι προκατοχοί του. Λοιπόν, άφησε πίσω του βέβαια μια μεγάλη νίκη στο Λονδίνο. Για να μην αυτές που την έκανε δεν τα χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Αυτό βέβαια... Έλα, εντάξει, και εκεί πάλι... Εμορφή χιούμορ, το λέω. Ναι, άκου, και αυτός που συντέλεσε για την νίκη δεν τον είδαμε, το Φιμπόγκα στο γάμο του. Φυσικά. Φυσικά, δηλαδή έχει κάνει λάθη, αλλά εντάξει δεν αναφέρομαι στα λάθη που έχει κάνει γιατί έχουν κάνει λάθη πολλά και οι προκατοχοί. Και όπως έχει κάνει και σωστά, έτσι δεν. Κοίτα, φίλε, δεν είναι καλό να δικάζουμε, δηλαδή τουλάχιστον από την πλευρά μας, εδώ, πώς να σου πω. Και το επαναλαμβάνουμε για να μην παρεξηγηθούμε, είναι ένας άξιος προπονητής, είναι καλός προπονητής. Φυσικά. Ήταν φυσικά. Και είναι καλός προπονητής, γι' αυτό ήταν και στον Ολυμπιακό και γι' αυτό του δώσε και ο Ολυμπιακός κάποιες ευκαιρίες και του συγχώρεσε και κάποια λάθη. Περιμένοντας την εξέλιξή του, έτσι. Φυσικά. Εγώ μιλάω εκ του αποτελέσματος το τι πρόσφερε ο Σίλβα στον Ολυμπιακό και το συγκριτικά με τους τελευταίους προκατόχους. Όχι, έτσι, αυτό το είπαμε εμείς για να μην το λέμε εμείς από εδώ. Λέγε εσύ τα δικά σου. Ό,τι όχι, εντάξει, θέλω λίγο να με βοηθήσετε λίγο, γιατί δεν σας ακούω και πολύ καλά. Καλά να πας και για δεύτερη φορά μια χαρά να πας. Στο θέμα του Ρομπέρτο. Ναι. Εγώ καταλαβαίνω ότι είχε ο άνθρωπος κάποια θέματα οικογενειακά με τα παιδιά του. Εν συγκρίση με τον Σίλβα, ο Ρομπέρτο αιτιολόγησε την οικειοθελή αποχώρησή του. Και το έχει πει και καιρό. Φυσικά, το έχει πει και καιρό ότι ήθελε να επιστρέψει. Θέλω όμως την άποψή σας κατά πόσο είναι σωστή η διαχείριση από μεριάς του Ολυμπιακού αυτό. Δηλαδή, κατά πόσο έχουμε την δυνατότητα να περιουσιακά στοιχεία του Ολυμπιακού, γιατί ο Ρομπέρτο είναι ήταν ένα περιουσιακό στοιχείο του Ολυμπιακού. Πατήσεις. Κατά πόσο έχουμε τη δυνατότητα, σαν Ολυμπιακό, να εκμεταλλεύεται τον Ολυμπιακό μας, να κάνει ένα βήμα παραπάνω στην καριέρα του. Άκου, φίλε. Και κατά πόσο έχουμε τη δυνατότητα, σαν Ολυμπιακός, να αποδεσμεύουμε και να πουλάμε περιουσιακά στοιχεία προφασιζόμενος οικογενειακά προβλήματα χωρίς το ανάλογο αντίτιμο. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, θέλω την άποψή σας. Ναι, κοίτα να σου πω κάτι. Ο Ρομπέρτο πράγματι είχε κάποια προβλήματα, ήθελε να φύγει. Και να σου πω και κάτι, φίλε μου, για μένα... Συγγνώμη που σε διακόπτω, Άκη μου. Και ο Βαλβέρδε είχε πολύ σοβαρά τώρα προβλήματα. Το τίμησε όμως το συμβόλαιό του. Ναι. Και δεν θα αναφερθούμε στο συγκεκριμένο πρόβλημα που είχε το παιδί του. Έτσι, λίγο πολύ όλοι ξέρουμε ότι είχε σοβαρότερο πρόβλημα από την έλλειψη παρουσίας του παιδιού από ένα θέμα υγείας που αντιμετωπίζει το παιδί του Βαλβέρδε. Ωραία, άκου να δεις. Ξεκινάμε από τα δεδομένα. Αν δεν θέλει ο παίχτης, για οποιοδήποτε λόγο δεν τον κρατάς με τίποτα. Όπως και ο Μιράντα. Οποιαδήποτε ομάδα, όχι, σου λέω εγώ, σε οποιαδήποτε ομάδα, όσο μεγάλη και να είναι, άμα δεν έτσι, αν δεν θέλει ο παίχτης,
ή έχει κάτι άλλο στο μυαλό το παίχτης, δεν τον κρατάς με τίποτα. Ναι. Και δεν σε συμφέρει και να τον κρατήσεις. Ναι, γιατί δεν θα παίξει ποτέ. Γιατί δεν θα μπορεί να αποδώσει. Ναι, όχι, δεν θα παίξει ποτέ. Όταν τραυματίας θα είναι. Ή θα σου κάνει σχέδια ή πάλι άμα δεν θα πηγαίνει προπόνηση και τέτοια. Άμα δεν είναι καλά ο καθένας μας ψυχολογικά, δεν μπορεί να αποδώσει, έτσι. Από εκεί και πέρα, Ολυμπιακός. Να ρωτήσω κάτι όμως. Πες το, κάτι. Υπάρχουν, φαντάζομαι ότι και εσείς έχετε παραδείγματα, ναι. Ούκο λίγα. Και που ήθελα να πω βασικά, ότι μήπως έχουμε γίνει, παρά έχουμε γίνει κυριλέ σαν ομάδα. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί υπάρχουν και παραδείγματα, παλαιότερα, και θα πω στον κύριο Σφυρίκης και κύριο Κόκαλη. Ναι, τι. Που κάποιοι παίχτες που πάλι θέλανε να φύγουν, ναι. Έτσι, και υπήρξαν αδιάφοροι με την ομάδα, είτε σε προπονήσεις είτε σε αγώνες, ναι, ναι. Τους πετάγαμε στην κερκίδα. Ποτέ, ποτέ, ίσα ίσα. Ποτέ, κάτσε, όποιος, Δημήτρη, όποιος ήθελε να κάνει το συμβόλαιό του, καθότανε και δεν κουνιόταν. Δημήτρη, θύμισε μου ένα παίχτη εσύ που τα θυμάσαι. Ένα, Δημήτρη, λάθος είναι αυτό που λες. Είναι λάθος. Ναι, ναι, κάποιος ο οποίος δείχνει αδιαφορία. Θα σου θυμίσω εγώ 3-4, αν υπάρχει ένα παράδειγμα. Καριέρα του σε αυτή την ηλικία, ειδικά που είναι. Κάτσε να μιλήσω, δεν θα μιλήσω. Λίγο παραπάνω στο να Δημήτρη, κάτσε γιατί τα παίρνω τώρα λίγο. Δημήτρη, έκανες μια ερώτηση, δεν απαντήσαμε ποτέ. Ναι, κάτσε να σου πω τώρα. Ναι, Δημήτρη, άσε με να πω. Κάνεις μία ερώτηση, ξανακάνεις ερώτηση, δεν απαντάμε καθόλου, ξανακάνεις τρίτη ερώτηση. Περίμενε. Λοιπόν, άκουσα πω. Κάποιος πήγε να του κουνήσει λίγο το δαχτυλάκι του Κόκαλη και τον πήρε ο διάολος. Ήταν ο Ζάχοβιτς. Ναι, το ναι. Τι, περιουσιακό στοιχείο ήταν. 5 εκατομμύρια τον είχε πάρει τότε. Τίπα, από εκεί και πέρα, άκουσα δεις. 5 δις, 5 δις ήταν δραχμές. Ναι, ναι, ναι. 15 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Όσον αφορά και τον Ρομπέρτο, ο Μαρινάκης, παράδειγμα, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, θα μπορούσε να τον πουλήσει και πέρυσι που είχαν 8 εκατομμύρια 9. Τον κράτησε όμως η ομάδα για να παίξει μπάλα. Ήθελε και αυτός να μείνει. Φέτος όμως είπε ο άνθρωπος, και το ξέρω από πρώτο χέρι που λένε, δεν μπορώ άλλο. Έχω γεμίσει ποδοσφαιρικά στον Ολυμπιακό. Θέλω να πάω στην οικογένειά μου στη Μαδρίτη που είναι στην Ισπανία. Στην Ισπανία, ναι. Ναι, ναι. Και να παίξω εκεί. Αυτό. Και είπε και ευχαριστώ. Και, είπε... και ναι, έκανε Ολυμπιακό. Ένα λεπτό. Ναι, και να μην ξεχάσουμε. Έκανε Ολυμπιακό. Κάτι σημαντικό. Μην πας πουθενά. Κάτι σημαντικό. Εν τω μεταξύ, ο Ρομπέρτο είχε ρήτρα 5,5 εκατομμύρια και ο Ολυμπιακός τον έδωσε με λιγότερα. Βέβαια, κοιτάξτε. Δεν μπορεί κάποιο παίχτη. Κατάλαβα εγώ τι θες να πεις. Από τι είδες που ξεκίνησα. Ναι, γιατί βλέπω λίγο και τον Άκη ότι, λίγο θυμώνει. Δεν θυμώνει, δεν θυμώνει με αυτά που λέει. Δεν θυμώνει με εσένα. Θυμώνει που κάνει δύο-τρεις ερωτήσεις. Πρόσεχε και ρωτάω κάποια πράγματα. Ρε Δημήτρη, αφού τα ρωτάς. Ρε Δημήτρη, αγόρι μου. Δεν θυμώνει κανείς. Θυμώνει γιατί κάνει την ερώτηση. Δεν προλαβαίνει να απαντήσουμε καν στη δεύτερη. Δεν προλαβαίνουμε να απαντήσουμε καν στη τρίτη. Τότε γιατί παίρνει τηλέφωνο, αφού θέλει να σου απαντήσουμε. Λοιπόν, σου απάντησε πιστεύω, θεωρώ ο Τάκης. Από και πέρα, ένα παίχτη ο οποίος σίγουρα έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό και αυτή είναι και η δουλειά του να προσφέρει, έτσι. Εκτιμήθηκε η στάση του, η συμπεριφορά του και γι' αυτό ο Ολυμπιακός τον αποδέσμευσε. Ή του λέει εντάξει, πήγαινε, φέρνει και 3 εκατομμύρια πόσα φέρεις κάτω από τη ρήτρα σου. Από εκεί και πέρα, αυτά όλα δεν είναι σε σχέση με τον Ρομπέρτο, είναι και σε σχέση με τους επόμενους παίκτες που θα έρθουν στον Ολυμπιακό. Τα κοιτάνε αυτά οι παίκτες. Κοιτάνε ότι υπάρχει. Και άκου. Ένα λεπτό. Άσε με που το κάμα το ξέρεις τι ρωτάς. Εσύ δεν το ξέρεις, για να το ξέρεις ρωτάς. Από τη στιγμή με ρωτάς, είπες, θα βγεις εδώ και θα πεις θέλω να πω κάποια πράγματα που τα ξέρω, αλλά άμα βάζεις ένα ερώτημα, πάνε να πει ότι κάτι θες να μάθεις. Λοιπόν, άκου τώρα. Από εκεί και πέρα. Αυτό έχει σχέση με τους παίκτες που θα έρθουν στον Ολυμπιακό. Να ξέρεις. Γιατί ο κάθε παίκτης ρωτάει, μαθαίνει, μην νομίζεις ότι έρχεται έτσι. Ξέρει, δηλαδή έρχεται ένας Αργεντίνος, θα ρωτήσει ποιον ένα Αργεντίνο στην Ελλάδα. Έλα, να σου πω πως είναι ο Ολυμπιακός. Εντάξει, ομάδα καλή, ομάδα σέβεται τους ποδοσφαιριστές της. Πληρώνει. Δεν εκδικείται. Κατάλαβες, όλα αυτά. Παίζουν ρόλο. Δεν είναι μόνο τα αγωνιστικά, είναι και τα εξωαγωνιστικά. Πώς συμπεριφέρεται κάθε ομάδα στους ποδοσφαιριστές της, έτσι. Και είναι σημαντικό για τον επόμενο. Από εκεί και πέρα,
Για να τελειώνουμε. Ένας παίκτης, όπου και να παίζει, από τη στιγμή που δεν γουστάρει, τον αποδεσμεύεις. Να μην σου χαλάσει και τους υπόλοιπους και να μην χαλιέται και αυτός. Και να πάρεις και ένα παίκτη που να έχει διάθεση προσφορά και κάμπλα. Αυτό. Ωραία. Κατάλαβες, Μίτσο. Και τελευταίο θέλω να ρωτήσω. Πες και θα απαντήσουμε μετά, γιατί πάμε σε διάλειμμα. Δεν πάω, περιμένει. Θα πάω, θα κλείσει και θα το απαντήσουμε μετά. Ναι, πες την ερώτηση. Θα σας απαντήσουμε μετά το διάλειμμα. Έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Μαρινάκης έχει αποστασιοποιηθεί λίγο από την επικοινωνιακά, εννοώ, με το φύλαφλο κόσμο του Ολυμπιακού. Τι εννοώ. Έχει πει εδώ και δύο χρόνια ότι θα κάνει... Κάνεις λάθος, άνθρωπέ μου. Προχτές ήταν στο συνέδριο της Θύρας 7. Εντάξει, ας θα τα απαντήσουμε μετά. Έχει, μένουμε στο έχει αποστασιοποιηθεί επικοινωνιακά. Πάμε σε διάλειμμα, Τάκη. Πάμε σε διάλειμμα. Έχει αποστασιοποιηθεί. Φίλε, θα σου απαντήσω εγώ μετά. Δεν την έλεγε στην ερώτηση. Όχι, αυτή ήταν η ερώτηση. Αυτή ήταν, εντάξει. Έλα, εντάξει. Πάμε σε break. Πάλι μαζί, να συνεχίσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα. Α, ναι, στο φίλο. Φίλε, δεν έχει αποστασιοποιηθεί κανείς, δεν έχεις καταλάβει εδώ τι γίνεται. Εντάξει, εμείς έχουμε ομάδα, οι άλλοι έχουν τα κανάλια. Έτσι, αυτά γίνεται. Πώς να σου πω, είναι που επιλέγει ο καθένας να επενδύσει. Είναι, τι δεν ακούγομαι. Τι έγινε. Εγώ ή ο Τάκης. Μα δεν το φτιάξατε, ρε. Έλα, ρε, επίτηδες, μόνος μου το είχα κάνει καλύτερο. Δεν σου λέω, ρε, μας αποτέλεσμα. Λοιπόν, είναι, το ακούγομαι. Πού επιλέγει ο καθένας να επενδύσει. Να μου πεις άλλο ότι κάποιοι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού δεν παίρνουν τις θέσεις του Ολυμπιακού. Δηλαδή δεν υπερασπίζονται τα δίκαια του Ολυμπιακού με τόσο στένος. Έτσι. Και πολλές φορές μπορεί και να ντρέπονται στο βωμό της κονόμας. Να ντρέπονται συσσαγωγικά. Να μου το πεις. Ο Μαρινάκης μια χαρά το πάει. Απ' τους άλλους θέλω τους δημοσιογράφους, κάποιους δημοσιογράφους τις Ολυμπιακάρες, έτσι. Να παίρνουν τα κομμάτια του Ολυμπιακού, όχι κανένα δυο, γιατί κανένα δυο είναι που παίρνουν τα κομμάτια του Ολυμπιακού, όλοι οι άλλοι το κολομπαρεύουνε. Έτσι. Ωραία. Εμένα αυτή είναι η αίσθηση μου, άμα θέλει μια απάντηση αυτή. Λοιπόν, να πούμε κάτι άλλο. Τα κύπελα, το περσινό και το φετινό του πρωταθλήματος μπάσκετ είναι στην μπουτίκ του μπάσκετ ήδη από χθες. Όποιο και θα είναι για καιρό ακόμα. Όποιος θέλει μπορεί να πηγαίνει στην μπουτίκ να φωτογραφίζεται. Γι' αυτό είναι και εκεί πέρα άλλωστε τα κύπελα. Δεν είναι μόνο για κινηθέα, είναι για να βγαίνετε και φωτογραφίες και τα λοιπά. Στην μπουτίκ του μπάσκετ είναι ήδη από χθες και θα είναι και για καιρό. Όχι για πολύ καιρό βέβαια. Όσοι θέλουν να βγουν φωτογραφίες, ναι, πρέπει να πάνε στη βιτρίνα τους. Όσοι θέλουν να βγουν φωτογραφίες με τα κύπελα, μπορούν να πάνε στη μπουτίκ του μπάσκετ. Ξέρεις τι βλάκι έκαναν προχθές. Τι. Δεν φέραμε και τα πρασινά. Εσύ, εγώ έλειπα. Ναι. Έτσι, δεν θα ακούσω να ούτε εσύ. Δεν θα ακούσω να έκανε τα φετινά, μου θέλεις και τα περσινά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Τι έχουμε. Τι μου είχες πει κάτι. Τα πώς τα λένε μόνο. Τα... Ένα μήνυμα, κάτι μηνύματα λέει, έφυγαν φουστέ. Καμπιάσω και τρώμε στη μάπα Μαζοακού σε μπά, τι γίνεται, Πειραιάς 7. Ναι. Τι να γίνεται, ρε Πειραιάς 7. Έναν ηρεμένο χάλι. Τώρα ποιος είναι το χάλι, δεν ξέρω. Φοβερό! Έλα, ρε φίλε. Τι είπες, ποιος φουστέρω, κάτσε κι άλλο. Ναι. Εγώ, επειδή έχουμε μεγάλη αδυναμία στον Ποτίνο, στο Σιδέρι, να έρθουν κι αυτοί. Στο Τζόρτζεβιτ, να μην πάω τόσο παλιά. Όχι, να μην πάω τόσο παλιά, να πάω στο Τζόρτζεβιτ. Καμπιά στο δεν έχει φύγει. Είναι ακόμα εδώ στην ομάδα, ναι. Παιδιά, κάποιοι παίχτες έχουν προσφέρει με τα λεφτά που παίρνουν. Δεν μπορεί άλλο να προσφέρει και με τα λεφτά που παίρνουν κάθε συμβόλαιο, παράδειγμα Φουστέρ, πρέπει να πάρει άλλο παίχτη να σου παίξει. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, του. Ωραία, όχι, πάμε παιχτικά. Πάμε παιχτικά. Πού παίζει ο Φουστέρ πίσω από τον επιθετικό. Δεν έτσι, γίνεται. Πού παίζει, Τάκη, μου κάνει. Πρέπει να πούμε αυτό. Όχι, ένα λεπτό. Πού παίζει. Είσαι, τον ευχαριστούμε. Ναι. Αυτό σε ευχαριστώ. Ρε, κάτσε, Τάκη, αυτό που λέει. Ναι. Να μείνει και ο Φουστέρ. Ναι. Να μείνει και ο Τσόλι. Να παίζει και ο Φορτούνης, ναι. Να πάρουμε και μια μεταγραφή. Ναι. Δεν γίνονται όλα αυτά μαζί, ρε φίλε. Δεν γίνονται μαζί. Δηλαδή, μοιραία, πού θα παίξει ο Ανδρωπάκος. Εντάξει. Και έχει προσφέρει αλίμονο. Αλίμονο. Και άμα δεν πρόσφερε, δηλαδή τι θα ήταν και στον Ολυμπιακό. Δεν θα ήταν. Θα και φύγει από το πρώτο τέτοιο. Ο Ολυμπιακός είναι ο άνθρωπος, μια χαρά. Πρόσφερε και στην ομάδα, αλλά και με λεφτά. Από εκεί και πέρα. Σου λέω εγώ, στα άκρα, όσες φορές τον έχει βάλει, να μιλήσουμε λίγο τεχνικά. Στα άκρα, όλο συγκλίνει προς τα μέσα. Δηλαδή να παίξει εκεί που παίζει ο Τσόρι
Και εκεί παίζει και ο Φουστέρ. Δηλαδή, ποιο να παίξει. Και θέλουμε και μεταγραφή. Εκεί όχι μεταγραφή. Ναι, λέει, και... όχι, λένε. Θέλουμε και μεταγραφέ. Ναι, και, ναι, και μεταγραφέ. Δεν γίνεται. Δηλαδή, να παίξουμε 40 παίχτες. Ναι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Και σε άλλες ομάδες βλέπετε ότι οι παιχταράδες φεύγουν και παίρνουν άλλο παίχτη όταν δεν μπορεί να προσφέρει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Καλησπέρα. Μα πήγε πόσο, έχει παίξει τόσο καιρό και το παιδί δεν είχε άλλα να προσφέρει. Λοιπόν, εμπρός. Το σημαντικότερο, Τάκη, είναι να είμαστε μέσα εμείς, να είμαστε μέσα στο Καραϊσκάκι, Τάκη μου. Να βλέπουμε το πετρελαιό. Για χαρά. Καλησπέρα, φίλε. Να μιλήσω λίγο, ρε Άγγι. Ναι, μίλα. Έχει καθυστέρηση. Εντάξει, είμαι ο Κώστας ο Καβέλης από Νίκαια, να πούμε. Ναι. Κώστα. Χαμήλω την τηλεόρασή σου, χαμήλω. Κοίτα, πρωτού ξεκινήσουμε. Κάτσε να χαμηλώσω τελείω την τηλεόραση. Ναι, μπράβο, έτσι μπράβο. Τάκη, εντάξει, μη σαλδάρεις, εντάξει, και εγώ στα δουλειά είμαι τώρα. Λέγε. Για την κολλία δικιά σου, γιατί θα μπερδεύεσαι, δεν υπάρχει περίπτωση, όπως μπερδεύεται ο καθένας μας, όταν αφήνει τη φωνή του. Πάμε. Λοιπόν, θέλω να πω κι άλλο, Σίλβα. Ναι. Τα ψυχολογικά του και τα έτσι, εγώ είμαι ένας, εντάξει, δεν μιλάγα εγώ πολύ, να κάνω τον ειδήμονα προπονητικά και το ένα και το άλλο, αλλά... εμένα, φίλε, πιστεύω που χρεώνω δύο παιχνίδια. Arsenal και ΑΕΚ. Τελικό. Γαμώ τον Κοντονή, εντάξει, εγώ τα λέω έτσι σχήμα. Καλά, λοιπόν, και έχει δίκιο ο κόσμος Ολυμπιακού που σαλτάρει με αυτόν, ναι, τον Καραγκιόζη. Λοιπόν, αλλά φίλε, και τα τσίχολα βάσαμε, δηλαδή αν κατέβασε μια σωστή εντεκάδα, το κύπελο δεν το χάναμε ούτε με σφαίρες. Ένα αυτό. Και με την Arsenal θέλαμε και με ένα γκολ χάναμε, ρε παιδί μου, περνάγαμε. Δηλαδή έκανε λάθος επιλογές, δηλαδή σε σημαντικά παιχνίδια. Και ένα παιχνίδι άλλο που με πείραξε με αυτό να είναι, ήταν με το ΠΑΟΚ. Κερδίσαμε ένα 0 εδώ μέσα, αλλά η ομάδα δεν βλεπόταν. Εντάξει, τα λέμε τώρα αντικειμενικά, έτσι. Εγώ έτσι μιλάω. Με το ΠΑΟΚ. Θέλω να πω ότι καλή τύχη στον καινούργιο προπονητή μας. Το στηρίζουμε, είμαστε μαζί του, πάντα δυνατά Ολυμπιακάρα, με τον πρόεδρο καλά, άστε να λένε τώρα με μαλακίες, ότι είχαν και μαλακίες, εγώ μπορεί να έχω να ξέρω εγώ τι, να έχω ξεφύγει κάπως, αλλά θέλω να σου πω ότι ούτε Νότιχαμ, ούτε Άστον Βίλα, ούτε μαλακίες. Ο πρόεδρος εδώ, εγώ τα παρακολουθάω από τα ίντερνετ και από αυτά, ότι είπε προχτές στο συνέδριο της Θήρας 7 ότι θα φτιάξει σχέδια, θα κάνει κολυβητήρια, θα κάνει ιστορίες. Εγώ πιστεύω πολύ στο Μαρινάκι και μακάρι και οι άλλες ομάδες να είχαν πρόεδρο σαν τον Μαρινάκι. Μπράβο, που δεν θα τον έχουν στον αιώνα τον άπαντα. Σωστό υπογράφω εγώ. Και αυτά εγώ πάντα δυνατά, Ολυμπιακά και πάντα κοντά στην ομάδα και πάντα Θήρα 7 και μέχρι θάνατο. Θήρα 7 και Ολυμπιακός. Ναι ρε μάγκα! Καληνύχτα και καλό κουράγιο και καλές εκπομπές. Ναι ρε μάγκα! Κουράγιο στους υπόλοιπους. Καλό κουράγιο. Μπράβο ρε μάγκα, έτσι. Ζήτω Ολυμπιακός μας, έτσι αγόρι μου. Και τόση ώρα ζωγράφιζα. Πάνω απ' όλα ο Ολυμπιακός. Εδώ. Τι ωραία γράμματα. Πώς το γράφεις έτσι ωραία τον Ολυμπιακό. Το στυλό. Πώ, καλλιγραφικά. Πώς σου βγαίνει έτσι. Έλα ρε. Για Ολυμπιακό μιλάμε. Ναι, άμα γράφω για Ολυμπιακό. Ναι, αυτό σου λέω. Άμα γράψω μπακάλικο, θα βγει σαν γιατρού. Σαν του γιατρού, έτσι. Πάνω απ' όλα ο Ολυμπιακός, μπάκες μου. Μπράβο ρε φίλε με το τελευταίο τηλέφωνο. Μέχρι το θάνατο. Να τα, αυτό σου άρεσε. Ό,τι σου λέω, φίλε. Κάτι άλλο να πω. Φοβερό! Έλα, ρε, φίλε. Ένα άλλο θέμα, να πούμε και ένα άλλο θέμα. Πες. Που διαπίστωσα. Είχε γινόντουσα συζητήσεις μεταξύ φίλων, αν πρέπει να δίνουμε, αν πρέπει ο Ολυμπιακός να δίνει τα κλειδιά στον κάθε προπονητή. Εγώ ήμουνα πάντα υπέρ να δίνουμε τα κλειδιά στον κάθε προπονητή. Όπως αποδείχθηκε τελικά, είναι λάθος. Πρέπει να γίνεται κάπου στο ανάμεσα. Ότι η ομάδα, ο σύλλογος θα χαράζει την πορεία, έτσι. Ο προπονητής θα διαλέγει θέσεις και ο Ολυμπιακός
Και η διοίκηση θα παίρνει τους παίκτες. Έτσι. Δεν μπορεί να είναι. Ή προπονητής θα είναι και να είναι και προπονητής και σκάουτ. Άλλο να πεις θέλω ένα παίκτη, να τον πάρει στον προπονητή. Από εκεί και πέρα, Τάκη, η ομάδα πρέπει να βαδίζει με τη φιλοσοφία που έχει ο σύλλογος. Από τότε που γεννήθηκε, ποιο είναι το DNA του συλλόγου, επιθετικό, έτσι, να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, μάγικο ποδόσφαιρο. Πάνω σε αυτά θα προσαρμόζεται και ο κάθε προπονητής. Θες να φέρεις αυτό το πλάνο ένα παίχτη, δύο το πολύ, φέρ' τους να κάνεις τη δουλειά σου. Όλους δεν γίνεται. Και το λέω παραδεχόμενο στο λάθος μου, το λάθος μου αυτό. Καλησπέρα. Έτσι δεν κάνουμε μεγάλες ομάδες, Τάκη μου, αύριο. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, Τάκη, γεια σου, Άκη. Γεια χαρά. Καλησπέρα. Θέλω να... Είμαι από τη Λέσβο, από την κατακόκκινη Λέσβο και με λένε Χριστόφορο. Έλα, Χριστόφορο. Με έχει προβληματίσει πολύ ο σχεδιασμός του Ολυμπιακού γενικά φέτος. Δεν ξέρω. Δηλαδή, πες τώρα... μου ποιος είναι ο σχεδιασμός και αυτό, να πάμε και στο πρόβλημα. Αυτό τώρα που έφυγε ο Μάρκο Σίλβα... Αυτό δεν είναι σχεδιασμός. Αυτό είναι εφηδιασμός. Κάτσε να μην τα μπερδεύουμε, Χριστόφορε. Άλλο ναι, το σχεδιασμός, άλλο το εφηδιασμός. Ναι. Τόση ώρα τα εξηγούσαμε, ρε φίλε. Δεν ξέρω, πολύ εφηδιαστικό, δηλαδή να φύγει ο Σίλβα τόσο εύκολα. Δεν ξέρω. Καταρχήν είναι Ολυμπιακός, είμαι σίγουρος. Πρώτον, τόση ώρα εγώ και ο Άκης λέγαμε ότι παραιτήθηκε. Διαβάσαμε αυτή τη ρημάδα την ανακοίνωση του ίδιου. Εσύ θες να πεις ότι συμβαίνουν άλλα. Τι θες να πεις, αγόρι μου. Δεν ξέρω, τι να πω. Τι να πεις, τι να πεις. Δηλαδή, πώς να σου πω, πώς να... είναι συγκεκριμένα πράγματα. Ρε. Διάβασε ο Άκης στην αρχή της εκπομπής ότι παραιτήθηκε, ευχαρίστησε τον κόσμο του Ολυμπιακού, το Μαρινάκη. Με ευθύνη δικιά του. Το συμβούλιο όλο, τους παίκτες και αυτοί. Ναι. Και λες, ποιος είναι ο σχεδιασμός. Ο σχεδιασμός. Δεν είναι. Άλλο είναι, δεν είναι. Εγώ απαντάω, τι να κάνω τώρα. Είναι, δεν είναι. Λοιπόν, ο σχεδιασμός, αγόρι μου, και σου λέω, δεν υπάρχει σχεδιασμός. Έτσι όπως τον εννοείς εσύ, υπάρχει ευνηδιασμός. Έτσι δεν είναι. Από εκεί και πέρα, ο σχεδιασμός δεν θα τον δεις 15 Ιουνίου, όπως δεν έχεις δει 15 και 20 Ιουνίου, όπως δεν έχεις δει από καμία μεγάλη ομάδα. Σίγουρα, βλέπω δηλαδή τις άλλες ομάδες έχουν μείνει πολύ πιο πίσω. Έλα, ρε, μπράβο. Και πέρυσι έπαιρνε τον Εσιένο Βαρνάκος γρήγορα να μην τον πάρουν. Άκου, φίλε. Ο σχεδιασμός αυτές τις ομάδες τις μεγάλες που είναι και ο Ολυμπιακός μέσα σε αυτό το κλαμπ των 20 καλύτερων ευρωπαϊκών ομάδων, άκου πώς λειτουργούν αυτές οι ομάδες. Περιμένουν να τελειώσει το Euro. Ναι. Περιμένουν να τελειώσει το Copa America γιατί μοιραία όλοι οι παίχτες είναι εκεί. Αυτοί οι παίχτες που ενδιαφέρουν αυτές τις 20 μεγάλες ομάδες που μέσα σε αυτούς είναι και ο Ολυμπιακός παίζουν όλοι στο Euro. Γιατί είναι πρωτοκλασάτη και είναι διεθνής και στο Κόπα Αμέρικα. Έτσι. Από εκεί και πέρα. Όλα τα γραφεία μάνατζερ, όλες ο κάθε παίκτης και η κάθε διοίκηση περιμένουν να τελειώσουν αυτές οι δύο διοργανώσεις να δούνε πώς έχει πάει ο παίκτης τους. Δηλαδή, πώς να σου πω εσύ, έχεις να πάρει ένα παίκτη που είναι ελπιδοφόρος. Σου λέει, άμα παίξει καλά, ο παίκτης πριν το γύρο μπορεί να έχει 1 εκατομμύριο. Αν παίξει καλά, μπορεί να πάει 3 εκατομμύρια. Κατάλαβε. Ναι, ισχύει αυτό. Και βάσει αυτού. Και έτσι βγάζουν και χρήμα οι άλλες ομάδες, βέβαια. Ναι, και μπορεί και ο Ολυμπιακός να πουλήσει κάποιο παίκτη και να έχει υπεραξία. Α πούμε, σου λέω εγώ, ό,τι ρημάζει. Ναι, άκου. Το κατάλαβε. Άρα, τι μου λες, δηλαδή, πώς πας. Εμένα τι, ο εκνευρισμός του Τάκη ποιος είναι. Και ο δικός μου, αλλά δεν το δείχνω. Ναι. Πώς γίνεται να χρεώνουμε πάντα τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός είναι εδώ το σπίτι μας. Σίγουρα. Ναι, δεν είναι σίγουρα. Εσύ μου αρχίζεις αλλιώς. Δηλαδή, τι μας έχει κάνει, ρε παιδί μου, τόσο πολύ ο Ολυμπιακός που πρέπει πάντα να βγάζουμε μένος, πάντα κάτι πρέπει να υπάρχει από κάτω, πάντα έχει δίκιο ο κάθε μούλος που φεύγει. Και πάντα έχουμε άδικο εμείς που μένουμε. Και το πληρώνουμε και το κάνουμε και άνθρωπο. Και το πληρώνουμε και το κάνουμε και άνθρωπο. Πώς να σου πω. Γιατί τόσο μένος, δηλαδή όχι μένος, γιατί μου ξεκινάς αλλιώς. Με εμπάθεια απέναντι στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Και ποιος είναι η οικογένεια του Ολυμπιακού. Είσαι εσύ, είμαι εγώ, είναι ο πρόεδρος, είναι ο κάθε φίλαθλος, είναι ο προπονητής, είναι ο τεχνικός διευθυντής. Είναι ο Μπασέρ, όλοι είναι η οικογένεια του Ολυμπιακού. Δηλαδή όλοι αυτοί είμαστε μούλοι. Και όλοι αυτός που έφυγε είναι ο καλός. Μούλοι είστε, ψυχίατρε γαμώ.
Ναι. Είδες πίσω που πούνε. Το είπα εγώ ότι δεν είναι. Δεν πειράζει. Το κατάλαβα όμως από εδώ. Άκου μου λέει. Είσαι μούλος εσύ. Ναι, άσε με. Έτσι, αφού σου είπα από την αρχή. Δεν πειράζει. Καλό ήταν. Είδες τι σου είπα. Εγώ μιλάω τα εκεί για να ξέρεις. Μιλάω ό,τι είναι και να. Ό,τι είναι και δεν είναι. Σε προσπιάστηκε. Δεν με νοιάζει. Κατάλαβε ο κόσμος αυτό που γίνεται στον Ολυμπιακό. Σε σχέση με τον Πλάκα. Άκου μου λέει και διπλανή σου η μούλη. Αυτό ο πρόεδρος του Ολυμπιακού που έδιωξε τον προπονητή. Ενώ εσείς το διώξατε γιατί δεν είχατε λεφτά να του πάρετε παίχτες, φτιάχνει παλάτια στον Ολυμπιακό. Δύο. Όχι, ένα κάνει και μεταγραφές. Ναι. Οι άλλοι κάνουν μεταγραφές. Να πάω. Να πάω σε αυτά εδώ που θα φτιάξει και κολυμπητήριο και κλειστό βόλιο για μπάσκετ και έτσι. Και εσείς μείνετε ακόμα στο μπλε τζαμί που θα φτιάξετε. Όχι, ή στα κάγκελα που θα βάψετε. Που θα βάψετε. Ή στους παίχτες που δεν παίρνετε. Ή στα πρωταθλήματα που δεν παίρνετε. Γι' αυτό σας κάνει έτσι και είστε μούλοι και όλοι έχετε γάβρο μπαμπά. Εντάξει είμαστε. Αν δεν είμαστε. Εντάξει είμαστε. Και τώρα εδώ και να δω. Τάκη, να διευκρινίσω εγώ. Ναι, πες. Με μένα, δεν με δε, ό,τι δηλώσετε θα σας απαντάω. Ό,τι και να δηλώσετε. Δηλώνεις Ολυμπιακός και θες να πεις τη μαλακία σου. Έτσι. Θα σου απαντάω σαν Ολυμπιακό που έχεις πει τη μαλακία σου. Έτσι. Και δεν απαντάω για σένα, καταρχήν. Κάθε τηλεφώνημα είναι και μια ευκαιρία για να αναλύσουμε ένα θέμα, έτσι. Και εσύ, έστω με τη μαλακία σου και την υποκρισία σου και την πουστιά σου, μας έδωσες αφορμή να αναλύσουμε ένα άλλο θέμα, έτσι. Πάμε πάνω σε ένα άλλο. Και το πλήρωσες. Καλησπέρα. Το πληρώνεις βέβαια. Και άρχισες και πολύ πούστικα. Απ' την κατακόκκινη Λέσβο. Ναι. Λεσβία είσαι εσύ. Όχι, και αδερφή σου. Μπερδεύεις το. Όχι, μια χαρά. Το πήγε αλλιώς. Κατακόκκινη Λέσβο. Όχι, ναι, όχι. Το πήγε αλλιώς και το το τόνιζε. Το πήγε και αλλιώς. Όχι ρε, για να τον αφήσουμε. Αυτό... Κάτσε ρε που και εσύ μετά. Άστο ρε Άκη που σου λέω. Το πιάσα από την πρώτη, μη μιλάς. Άντε. Εμπρός. Άστο. Είναι ο φίλος μας που είχε αργήσει να πάρει σήμερα. Πώς μου το λέει. Μόνο το μήνυμα. Καλά κλείσουμε. Το κάνει το τηλέφωνο. 59 είναι, με αυτό κλείνουμε. Άσο να πεις. Τι έτσι το κάνουμε. Όλο το μήνυμα, αφήσουμε και κλείσουμε. Πάντα, βάζει το καλό τηλέφωνο. Αλλιώς άνθρωπο. Όχι, το καλό τηλέφωνο είναι αυτό. Αυτή είναι. Που θέλει κάποτε. Πάμε. Λυμπή, Ολυμπή, Ολυμπιακέ. Γαμώ τη λεωφόρο. Τώρα, τι τι. Ξέρεις τώρα αυτός, πάνω εκεί δεν έβριζε στο σπίτι του. Ναι. Που άκουγε αυτό, ξέρεις τι έβριζε. Και εγώ το πρόλαβα και δεν έβριζα. Αγόρι μου, πώς θα, με αυτή την αφίδρομη σχέση που έχεις με τους τηλεθεατές. Κατάλαβες τι πήγες να κάνεις. Ένα λεπτό. Λοιπόν, έλα, ένα λεπτό πες για τα διαρκέ μου, σε ένα λεπτό. Αυτά τα βλέπεις δηλαδή, κοίτα να δεις. Ναι, ένα λεπτό. Τι να πούμε ρε, σε ένα λεπτό, να προλάβουμε από σε ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Να βγει τηλέφωνο σε ένα λεπτό. Σου έχω πει να τον διώξουμε. Όχι, είναι καλό παιδί. Καλό άνθρωπο. Καλό άνθρωπο. Καλό άνθρωπο. Λοιπόν, πες για λοιπόν, παιδιά, διαρκείας στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Κάποιοι στέλνατε και μηνύματα πώς είναι ακριβά τα παιχνίδια στο μπάσκετ. Τα εισιτήρια στο διαρκεία. Σίγουρα είναι πιο ακριβά λίγο από πέρυσι. Έχει όμως και παραπάνω, έχει καμιά 18 παιχνίδια παραπάνω Ρωνίκα. Με πρωτοκλασσάτες ομάδες, έτσι. Και κάποιοι που πάλι θέλουν να. Πάλι που είναι κακοί, πάλι κάποιοι πρόεδροι του Ολυμπιακού και όλοι οι άλλοι είναι καλοί. Να ξέρετε ότι την ΚΑΕ δεν τη συμφέρει να πουλάει διαρκεία έτσι όπως έχει γίνει τώρα το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Με τόσα παιχνίδια που δίνουμε. Γι' αυτό σας λέω. Δεν είναι πάντα γκρίνια. Δεν είναι πάντα γκρίνια. Βλέπουμε εδώ πέρα. Και κάτσε, 155 το έχει πάει 170. Δηλαδή το 220 το έχει πάει... 250. Ναι. Το 200... Ναι, εντάξει. Ωραία. Μην έχετε διαφορές. Συνυπολογίστε ότι είναι και τα παιχνίδια πολύ περισσότερα και είναι και σημαντικά παιχνίδια με μεγάλες ομάδες. Έτσι. Τι πιο να πω. Εσείς, το τρίποντο του Σφανούλη. Τι είπες, Λιόρ. Α, ναι. Το είπαμε αυτό με την επίσημη σελίδα. Το είπαμε. Όχι, πρέπει να το μαθαίνει ο κόσμος. Να μην μπερδεύετε. Να μην πούμε τώρα για το Σφανούλη, από για το Facebook. Λέγε, τα βλέπουνε. Λέγε, ακούγεσαι εσύ. Διάβασε εσύ. Όχι, το διαβάζουνε. Ακούει, λέγε εσύ. Διαβάζουνε. Ναι, ναι. Λέγε εσύ για το Σφανούλη. Παιδιά. Κύριε σκηνοθέτα, μην μου κάνει τέτοια.
Λοιπόν, το τρίποτε. Κάμερα στον Τάκη. Το τρίποτε του Σπανούλη. Άστο. Τι. Του λένε για τις τιμές στο διαρκεία του μπάσκετ. Αυτό το. Δεν πληρώνεται. Δεν πληρώνεται, ρε παιδιά. Πώς θα το πω. Καλά, τα βάλαμε σε άλλο γήπεδο. Άλλοι είχαν πληρωθεί. Φοβερό. Έλα ρε φίλε. Και να πληρώνουν και να στεναχωριούνται. Φοβερό. Τέλειο. Τέλειο. Λοιπόν. Δευτέρα, μάγκες. Τη Δευτέρα πάλι. Μην ξεχάσουμε, μάγκες, την Τρίτη τελειώνει οι ανανεώσεις. Σας το υπενθυμίζουμε, αν και το ξέρετε, μαζεύετε και τα λεφτά, ξέρω εγώ τι γίνεται, περιμένει και ο κόσμος να πληρωθεί τώρα, έτσι για να πάει να νεώσει. Από εκεί πέρα, να υπενθυμίσουμε ότι όποιος θέλει να φωτογραφηθεί με το κύπελλο του πρωταθλήματος, μπορεί να πάει στην μπουτίκ. Λοιπόν, καλό βράδυ στους Ολυμπιακούς και άντε γεια στους άλλους!